Λοιπόν, το σημερινό μάθημα, λοιπόν, όπως είπα, είναι το τελευταίο και θα μιλήσουμε για την εγκάρσια φόρτιση των βασάλων. Αν θυμάστε, είχαμε πει από την αρχή του μαθήματος, σε όλα τα προηγούμενα είχαμε μιλήσει για την κατακόρυφη φόρτιση βασάλων. Δηλαδή, σε έναν πάσαλο σαν αυτόν που βλέπετε εδώ μπροστά σας αυτή τη στιγμή, έχουμε κατακόρυφα φορτία και είπαμε πώς αναλαμβάνουμε αυτά τα κατακόρυφα φορτία, αλλά εκτός από τα κατακόρυφα φορτία έχουμε και εγκάρσια φορτία, δηλαδή οριζόντια δύναμη ήττα, αυτή είναι εδώ που βλέπετε εδώ, και επίσης ροπές. Οπότε ο πάσαλος θα πρέπει να αναλάβει και την οριζόντια φόρτιση και τις ροπές. Και το θέμα είναι πώς θα αναλάβει αυτά τα εγκάρσια φορτία. Όταν λέμε εγκάρσια εννοούμε οριζόντιο και ροπή. Μπορεί να είναι μόνο ροπή, μπορεί να είναι μόνο οριζόντιο ή να είναι και τα δύο. Συνήθως είναι και τα δύο. Έτσι. Και πώς δουλεύει ο πάσαλος σε αυτή την περίπτωση? Κοιτάξτε πώς δουλεύει. Στην πραγματικότητα δουλεύει μέσω μιας οριζόντιας αντίστασης του εδάφους. Δηλαδή, με τη ροπή και την οριζόντια δύναμη, ο πάσαλος τείνει να μετακινηθεί οριζοντίως, όπως φαντάζεστε, και το έδαφος αντιδρά δίνοντάς του μία πίεση, μία εδαφική πίεση, την οποία εδώ δεξιά βλέπετε την προσωμιώνω με κάποιες αντιδράσεις ελαττήριων. Δηλαδή το έδαφος είναι σαν να είναι οριζόντια ελαττήρια, οπότε όπως ο πάσαλος τείνει να μετακινηθεί προς τα δεξιά, πιέζεται αυτό το ελαττήριο εδώ και του δίνει μία αντίσταση. Αν ο πάσαλος τείνει να μετακινηθεί προς τα αριστερά, όπως βλέπετε εδώ, τότε εφελκύεται το ελαττήριο και του δίνει μια αντίθετη αντίσταση. Προφανώς η αντίσταση αυτή δεν οφείλεται στο έδαφος που είναι δεξιά, αλλά στο έδαφος που είναι αριστερά. Δηλαδή συμπιέζεται το έδαφος που είναι αριστερά από τον πάσαλο και έχουμε αυτήν εδώ την αντίδραση. Αλλά το ίδιο πράγμα είναι σαν να έχουμε ένα εφελκυόμενο ελαττήριο ή να έχουμε ένα θλιβόμενο από την άλλη πλευρά. Είναι ακριβώς το ίδιο, έτσι. Άρα λοιπόν αυτή είναι η λογική της ανάληψης των εγκάρσιων φορτίων από τους πασάλους. Σας είχα πει επίσης στα πρώτα μαθήματα ότι η εγκάρσια φόρτιση των πασάλων είναι πάρα πολύ σημαντική. Εδώ βλέπετε μια γέφυρα στην Ιαπωνία, στο Κόμπε της Ιαπωνίας, όπου είχε γίνει ένας μεγάλος σεισμός το 1995 και κατέρευσε αυτή η γέφυρα. Αυτή η γέφυρα λοιπόν πάταγε σε βάθρα, τα βλέπετε εδώ τα βάθρα, τα οποία σπάσανε, και στη βάση των βάθρων υπήρχαν πάσαλοι, οι οποίοι πάσαλοι βέβαια εδώ είχαν επαρκή αντοχή και αναλάβαν τα φορτία που έπρεπε, αλλά έσπασε το βάθρο το ίδιο. Βλέπετε εδώ σε αυτή τη διαφάνεια πώς ήταν η γέφυρα εδώ πέρα πάνω, βλέπετε αυτή, αυτός είναι ο φορέας της γέφυρας, έτσι, αυτό που έπεσε, το ξαναδείχνω. Αυτός εδώ ήταν ο φορέας της γέφυρας. Ο φορέας της γέφυρας λοιπόν, λόγω του σεισμού, υπέστη κάποιες αδρανειακές δυνάμεις, μια οριζόντια δύναμη ήττα, λόγω της αδράνειας της ανοδομής, δηλαδή μάζα επί επιτάχυνσης του σεισμού. Αυτή είναι η δύναμη ήττα. Αυτή η δύναμη ήττα μεταφέρθηκε μέσω του βάθρου σε μια ροπή μη, την οποία ροπή μη κλήθηκε να παραλάβει αυτός ο κεφαλόδεσμος με τους πασάλους που είχε από κάτω. Εδώ δεξιά βλέπετε τους πασάλους, ήταν 16 πάσαλοι σε κάθε βάθρο, εδώ βλέπετε τη διατομή του βάθρου, και οι πάσαλοι γενικώς δεν πάθαν τίποτα, δηλαδή οι πάσαλοι αναλάβαν τα φορτία, αλλά αυτό που έγινε είναι ότι έσπασε η ανοδομή εδώ στη βάση, γιατί λόγω των καμπτικών ροπών της ανοδομής. Έτσι καταλαβαίνετε ότι η καμπτική ροπή ήταν μικρή στην επιφάνεια, μικρή στο ύψος αυτό των 11 μέτρων, 11 μέτρα ήταν αυτά τα βάθρα, και όσο πήγαινε προς τα κάτω μεγάλωνε. Οπότε εδώ στη βάση λοιπόν υπήρχε μια μεγάλη καμπτική ροπή και σπάσανε τα βάθρα. Βλέπετε εδώ πέρα μια άλλη φωτογραφία αυτής της ίδιας γέφυρας, όπου έχει γίνει ζημιά στη βάση των βάθρων. Έτσι. Τώρα γιατί έγινε ζημιά στη βάση των βάθρων και όχι στους πασάλους? Εξαρτάται ποιο είναι πιο ανθεκτικό. Αν το βάθρο είναι λιγότερο ανθεκτικό από τους πασάλους, γίνεται ζημιά στο βάθρο. Έτσι. Συνήθως τους πασάλους τους σχεδιάζουν, επειδή υπάρχουν αβεβαιότητες στα γεωτεχνικά, όπως έχουμε πει πολλές φορές, συνήθως σχεδιάζονται με μεγαλύτερους συντελεστές ασφαλείας οι πάσαλοι, και έτσι συνήθως δεν σπάνε οι πάσαλοι, αλλά σπάει η ανοδομή. Έτσι, ενώ στην πραγματικότητα θέλουμε... Τέλος πάντων, εξαρτάται το ότι θέλουμε, μην μπούμε σε αυτή τη λογική. Πάντως η λογική είναι η εξής, αυτή που βλέπετε σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια. Ότι οι πάσαλοι των θεμελιώσεων φορτίζονται και με εγκάρσια φορτία, λόγω αυτών των εγκάρσιων φορτίων έχουν κάποιες οριζόντιες μετακινήσεις, ασκούνται κάποιες εδαφικές πιέσεις, εδαφική πίεση είναι η αντίδραση του εδάφους στην εγκάρσια φόρτιση, έτσι. Και βεβαίως αναπτύσσονται και κάποιες καμπτικές ροπές σε αυτόν εδώ πέρα τον πάσαλο. Βλέπετε εδώ να ο πάσαλος,
Αυτός είναι ένας πάσαλος με ελεύθερη κεφαλή που μπορεί να στρίψει δηλαδή η κεφαλή του, ή ένας πάσαλος με πακτωμένη κεφαλή που δεν μπορεί να στρίψει η κεφαλή. Προφανώς αν η κεφαλή μπορεί να στρίψει, όπως βλέπετε εδώ πέρα πάνω, αυτή η κεφαλή είναι ελεύθερα στρεπτή. Αν όμως έχω ένα κεφαλόδεσμο από πάνω, τότε δεν μπορεί να στρίψει η κεφαλή. Αν λοιπόν η κεφαλή είναι στρεπτή, τότε η ροπή στην κεφαλή είναι 0. Και βλέπετε, ξεκινάει από 0 η καμπτική ροπή, αυξάνει και μετά μειώνεται. Αν η κεφαλή είναι άστρεπτη, δηλαδή υπάρχει και κεφαλόδεσμος, τότε η ροπή στην κεφαλή δεν είναι 0, αλλά είναι κάποια τιμή, συνήθως αρνητική. Μετά πηγαίνει στο 0, πάει από την άλλη πλευρά και μετά ξαναμειώνεται. Έτσι. Και εδώ κάτω δεξιά σας δείχνω πόσο πάσαλος, αυτό είναι μια κάτωψη, έτσι, πώς ένας πάσαλος σε τομή αναλαμβάνει φορτία. Όταν φορτίζεται λοιπόν από αριστερά προς τα δεξιά, τότε το έδαφος του αναπτύσσει κάποιες πιέσεις από την άλλη πλευρά, που είναι αυτή εδώ η εδαφική πίεση που σας δείχνω εδώ πέρα. Έτσι, και με αυτή την εδαφική πίεση αναπτύσσονται οι καμπτικές ροπές κλπ. Όταν λοιπόν εμείς ελέγχουμε τον πάσαλο, ελέγχουμε τρία πράγματα. Πρώτον, ελέγχουμε αν υπάρχει επαρκής ασφάλεια έναντι υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας του εδάφους, δηλαδή της παθητικής αντίστασης του εδάφους. Καταλαβαίνετε ότι όταν ο πάσαλος φορτιστεί στην οριζόντια διεύθυνση, το έδαφος αντιδρά μέχρι μια μέγιστη τιμή που είναι η παθητική του αντίσταση. Άρα μήπως τυχόν το φορτίο το οποίο βάλουμε είναι τόσο μεγάλο που υπερβούμε την παθητική αντίσταση. Προφανώς ο πάσαλος δεν μπορεί να αναλάβει μεγαλύτερο φορτίο από ότι η παθητική του αντίσταση. Έτσι. Και μάλιστα βάζουμε και ένα συντελεστή ασφαλείας συνήθως. Το δεύτερο είναι μήπως τυχόν δεν υπάρχει μεν τέτοιο πρόβλημα, αλλά έχουμε υπερβολική οριζόντια μετακίνηση της κεφαλής του πασάλου. Είπαμε ότι ο πάσαλος όταν φορτιστεί εγκαρσίως έχει κάποια μετακίνηση, οριζόντια μετακίνηση. Και το ερώτημα είναι μήπως αυτή η μετακίνηση οριζόντια είναι πέραν των αποδεκτών από την αναδομή. Αυτό είναι το δεύτερο που κοιτάμε. Και το τρίτο που κοιτάμε είναι αν υπάρχει επαρκής ασφάλεια του ιδίου του υλικού του πασάλου έναντι της καμπτικής αντοχής. Γιατί είπα προηγουμένως ότι αναπτύσσονται στον πάσαλο κάποιες καμπτικές ροπές. Το ερώτημα είναι ο πάσαλος ως υλικό πλέον, όχι ως έδαφος, ως υλικό, ως μπετόν, η χάλιβας, ό,τι είναι ο πάσαλος, μπορεί να αναλάβει αυτή την καμπτική ροπή. Άρα λοιπόν ελέγχουμε τρία πράγματα. Αν το έδαφος αντέχει, αν ο πάσαλος αντέχει και μήπως τυχόν οι μετακινήσεις του πασάλου είναι υπερβολικές. Αυτά τα τρία πράγματα ελέγχουμε. Εντάξει. Εδώ σε αυτή τη διαφάνεια σας δείχνω κάποιες δοκιμές που γίνονται σε πασάλους για να δούμε την αντοχή τους ή τη συμπεριφορά τους έναντι οριζόντιων δράσεων. Εδώ βλέπετε στο πάνω σχήμα είναι δύο πάσαλοι. Αυτός εδώ πέρα είναι ο ένας πάσαλος. Αυτός εδώ είναι ο ένας πάσαλος. Εδώ πέρα υπάρχει ένας δεύτερος πάσαλος και φορτίζονται με οριζόντια δύναμη με ένα γρίλο. Δηλαδή μπαίνει ένας γρίλος εδώ ανάμεσα, ο οποίος γρίλος πιέζει και τον ένα πάσαλο και τον άλλο πάσαλο. Τώρα γιατί βάζουμε δύο πασάλους? Γιατί πάντα για να βάλετε ένα οριζόντιο φορτίο θέλετε μια αντίδραση. Αντί λοιπόν να έχεις μια αντίδραση, ξέρω εγώ, σε ένα τοίχο ή σε ένα άλλο στοιχείο σταθερό, βάζεις ένα δεύτερο πάσαλο και έτσι στην πραγματικότητα φορτίζεις δύο πασάλους. Άρα έχεις δύο δοκιμές ταυτοχρόνως. Έτσι, που θεωρητικώς πρέπει να έχουν την ίδια συμπεριφορά. Εδώ βλέπετε στο κάτω πάλι δύο πασάλους. Αυτός εδώ είναι ο αριστερός πάσαλος, αυτός εδώ είναι ο δεξιός πάσαλος. Έτσι και πάλι υπάρχει ένας γρίλος εδώ στη μέση και μια κατασκευή για να επιβληθεί το φορτίο. Ο γρίλος αυξάνει σε μήκος και πιέζει και τους δύο πασάλους, τον ένα προς τα αριστερά και τον άλλο προς τα δεξιά. Το ίδιο γίνεται και με αυτόν εδώ το γρίλο. Έτσι. Τώρα, σε αυτό το σχήμα βλέπετε διάφορους τρόπους εγκάρσιας φόρτισης των πασάλων. Στο αριστερό βλέπετε ας πούμε έναν κεφαλόδεσμο μιας γέφυρας. Εδώ από πάνω είναι η αναδομή της γέφυρας, ο κεφαλόδεσμος της γέφυρας. Η οριζόντια αυτή δύναμη οφείλεται στη γέφυρα, όπως με το κόμπε αυτή τη γέφυρα που σας έδειξα προηγουμένως στην Ιαπωνία. Και ο κεφαλόδεσμος επιβάλλει τις δυνάμεις στους πασάλους που είναι από κάτω. Άρα αυτή η δύναμη μοιράζεται στους διαφόρους πασάλους. Έτσι, εν γέννη θα μοιράζεται εξίσου, ίσως όχι ακριβώς. Καταλαβαίνετε ότι ο πρώτος πάσαλος παίρνει μεγαλύτερο φορτίο από ότι οι άλλοι. Γιατί παίρνει μεγαλύτερο φορτίο? Γιατί ο πρώτος πάσαλος έχει πλήρη αντοχή εδάφους εδώ. Ενώ οι άλλοι πάσαλοι, όσο και να είναι αυτό το έδαφος που είναι εδώ ανάμεσα,
με την πίεση του εδάφους, καταλαβαίνετε ότι όταν ο πρώτος πάσσαλος μετακινηθεί λίγο, αυτό το έδαφος θα χαλαρώσει εδώ ανάμεσα και έτσι ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος πάσσαλος θα πάρουν ένα μικρότερο φορτίο. Υπάρχουν λοιπόν και κάποιοι κανονισμοί οι οποίοι μας λένε πώς να μοιράζουμε το φορτίο της ανοδομής στους πασσάλους. Πάντως ξέρετε εσείς ότι ο πρώτος πάσσαλος, ο μπροστινός, παίρνει μεγαλύτερο φορτίο από ότι η επόμενη. Τώρα βέβαια αν το φορτίο είναι ανάποδα, πρώτος πάσσαλος θα είναι ο αριστερός. Έτσι, εξαρτάται πώς είναι το φορτίο. Λοιπόν, σε μερικές περιπτώσεις δεν υπάρχει κεφαλόδεσμος στη στάθμη του εδάφους, αλλά μπορεί να υπάρχει μια ανοδομή εύκαμπτη, οπότε οι πάσσαλοι αυτοί εδώ πέρα να είναι εύκαμπτοι, δηλαδή να μην έχουν άστρεπτη κεφαλή όπως είναι εδώ αριστερά. Εδώ αριστερά είναι άστρεπτη κεφαλή. Άρα αν προσπαθήσω να προσομοιάσω τον ένα πάσσαλο, το προσομοίωμα είναι αυτό εδώ που βλέπετε, δηλαδή ο πάσσαλος αυτός που είναι αρχικά κατακόρυφος στη συνέχεια παραμορφώνεται, αλλά η κεφαλή του είναι άστρεπτη, δηλαδή η κεφαλή του δεν στρίβει. Βλέπετε, είναι οριζόντιο. Η διατομή η οριζόντια παραμένει οριζόντια εδώ. Ενώ σε αυτή την περίπτωση που υπάρχει ας πούμε μια κατασκευή εδώ πάνω, ο πάσσαλος στρίβει και βλέπετε ο κατακόρυφος πάσσαλος εδώ έχει στρίψει και συνεπώς στη στάθμη του εδάφους η κεφαλή είναι στρεπτή. Και υπάρχουν και ενδιάμεσες καταστάσεις όπου έχω μια σχετική ακαμψία εδώ σε κάποιο ύψος, οπότε αυτός ο πάσσαλος εδώ στη στάθμη του εδάφους δεν είναι ούτε πλήρως ελεύθερος, δηλαδή δεν είναι όπως εδώ, ούτε πλήρως πακτωμένος όπως εδώ, αλλά έχει έναν περιορισμό, δηλαδή αναπτύσσεται κάποια ροπή, όχι όμως τόσο μεγάλη ώστε να είναι άστρεπτη η κεφαλή και συνεπώς έχει μια στροφή της κεφαλής και ταυτοχρόνως και μια ροπή. Εντάξει, θα τα δούμε παρακάτω πώς τα αναλύουμε αυτά τα πράγματα. Τώρα, το πώς θα αντιδράσει ένας πάσσαλος εξαρτάται από το μήκος του πασάλου σε σχέση με αυτό που λέμε ενεργό μήκος. Ενεργό μήκος είναι το τμήμα του πασάλου που επηρεάζεται από την οριζόντια φόρτιση. Καταλαβαίνετε και χωρίς να έχετε ιδιαίτερες γνώσεις ας πούμε στο θέμα ότι όταν βάλω μια οριζόντια δύναμη στην κεφαλή του πασάλου ο πάσσαλος θα τίνει να μετακινηθεί οριζοντίως αλλά κυρίως στο ανώτερο τμήμα του. Άρα αν το μήκος του πασάλου είναι πολύ μεγάλο τότε μόνο το ανώτερο τμήμα του πασάλου που βλέπω εδώ θα μετακινηθεί οριζοντίως, θα ενεργοποιηθεί δηλαδή για να αναλάβει το οριζόντιο φορτίο. Και τότε το ερώτημα είναι, αφού μόνο το ανώτερο τμήμα, αυτό που το λέω LC είναι το ενεργό μήκος του πασάλου, είναι το τμήμα του πασάλου το οποίο ενεργοποιείται ενώ φορτίζεται κατά την εγκάρσια φόρτιση, το οποίο χοντρικά όπως βλέπετε εδώ είναι 8 με 12 διαμέτρους, πέστε 10 διαμέτρους. 10 διαμέτρους σημαίνει ότι αν ο πάσσαλος έχει μια διάμετρο 1 μέτρο, το μήκος του πασάλου το ενεργό είναι 10 μέτρα χοντρικά, από 8 μέχρι 12 μέτρα. Ωραία. Άρα για ποιο λόγο ο πάσσαλος να έχει μεγαλύτερο μήκος από 8 έως 12 μέτρα, μας πει κάποιος? Να το φτιάχναμε 8 με 12 μέτρα. Η απάντηση είναι η εξής, επειδή βλέπω ότι χρειαζόμαστε την πλευρική τριβή. Ναι, δηλαδή θες να πεις ότι, να το πούμε και πιο σωστά, καταλαβαίνω τι εννοείς. Η απάντηση είναι ότι ο πάσσαλος δεν έχει μόνο εγκάρσια φορτία, έχει και κατακόρυφα φορτία. Στο κατακόρυφο φορτίο λοιπόν πρέπει να αναλάβει και το κατακόρυφο φορτίο, που το κατακόρυφο φορτίο το αναλαμβάνει μέσω πλευρικής τριβής και μέσω αντοχή αιχμής, όχι μόνο πλευρική τριβή. Άρα είναι η ανάληψη των κατακόρυφων φορτίων που μας οδηγεί στο να κάνουμε πασάλους μεγάλου μήκους. Συνήθως δηλαδή για τα κατακόρυφα φορτία χρειαζόμαστε μεγαλύτερο μήκος από ότι για τα εγκάρσια. Γιατί για τα εγκάρσια είπαμε θέλουμε γύρω στα 10 μέτρα μήκος μόνο. Αλλά 10 μέτρα μήκος είναι πάρα πολύ μικρό μήκος για τα κατακόρυφα φορτία. Έτσι, στα κατακόρυφα φορτία οι συνήθεις πάσσαλοι έχουν ένα μήκος μεταξύ 20 και 30 μέτρων. Εντάξει, το οποίο μήκος είναι πολύ μεγάλο για τα εγκάρσια φορτία. Άρα λοιπόν συνήθως ο πάσσαλος έχει πιο μεγάλο μήκος από το μήκος που απαιτείται για την εγκάρσια φόρτιση. Εδώ λοιπόν στο δεξιό σχήμα σας δίνω έναν εμπειρικό τρόπο, έναν ημιεμπειρικό τρόπο υπολογισμού του κρίσιμου μήκους, δηλαδή αυτού του ενεργού μήκους που απαιτείται για την εγκάρσια φόρτιση, με αυτούς εδώ τους τύπους. Ανάλογα το 1, 2, 3 είναι τρεις περιπτώσεις συμπεριφοράς του εδάφους. Το 1 είναι αν το μέτρο ελαστικότητας του εδάφους είναι σταθερό με το βάθος, ο κατακόρυφος άξονας είναι το βάθος. Το άλλο είναι αν το μέτρο ελαστικότητας του εδάφους αυξάνει με το βάθος, όπως σε μια κανονικά στερεοποιημένη άργυλο. Και το τρίτο είναι αν
έχει μια, ας πούμε, σαν παραβολή με το βάθος. Αλλά σε όλες τις περιπτώσεις το ενεργό μήκος είναι περίπου 8 με 12 φορές το μήκος του, τη διάμετρο του πασάλου. Το οποίο είπαμε ότι στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων είναι μικρότερο, το ενεργό μήκος είναι μικρότερο από το πραγματικό μήκος του πασάλου. Άρα οι πάσαλοι συνήθως έχουν μεγαλύτερο μήκος από το απαιτούμενο για την εγκάρσια φόρτιση. Έτσι. Ωραία. Ανάλογα λοιπόν με το τι μήκος έχει ο πάσαλος, έχουμε αυτές τις τρεις περιπτώσεις που βλέπετε σε αυτό το σχήμα. Η συνήθις περίπτωση είναι η αριστερή. Η αριστερή περίπτωση λέει ότι το μήκος του πασάλου, το πραγματικό μήκος του πασάλου L, είναι μεγαλύτερο από το LC που είναι το ενεργό μήκος του πασάλου. Έτσι, το LC. Είναι η συνηθισμένη περίπτωση. Σε αυτή την περίπτωση τον πάσαλο τον λέμε εύκαμπτο. Γιατί τον λέμε εύκαμπτο? Διότι ο πάσαλος κάμπτεται, διότι η βάση του αυτή εδώ είναι αμετακίνητη μες στο έδαφος, επειδή δεν φορτίζεται από τα εγκάρσια φορτία. Έτσι, άρα στην πραγματικότητα μόνο το πάνω μέρος του πασάλου κάμπτεται. Τώρα, πάμε στη δεξιά περίπτωση, όπου ο πάσαλος είναι πάρα πολύ κοντός σε σχέση με το ενεργό μήκος, το LC. Εντάξει. Επειδή είναι κοντός ο πάσαλος, τι θα γίνει? Όταν τον φορτίσω στην οριζόντια διεύθυνση, θα μετακινηθεί οριζοντίως και το πόδι του θα κλωτσίσει από την άλλη πλευρά. Δηλαδή ο πάσαλος δεν θα καμφθεί, αλλά θα στρίψει σαν στερεό σώμα. Αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ κοντός. Καταλαβαίνετε, άμα πάρετε ένα πάσαλο που είναι 5 μέτρα μόνο και του βάλετε ένα οριζόντιο φορτίο, αυτό που θα γίνει είναι ότι θα μετακινηθεί προς τα δεξιά η κεφαλή του και προς τα αριστερά η βάση του. Και θα στρίψει ο πάσαλος σαν στερεό σώμα. Γιατί θα στρίψει? Διότι η πίεση που του ασκεί το έδαφος είναι μικρή ώστε να τον κάμψει τον πάσαλο. Οπότε ο πάσαλος θα υπερνικήσει την πίεση του εδάφους και θα στρίψει σαν στερεό σώμα. Ενώ αντίθετα στην αριστερή περίπτωση, επειδή ο πάσαλος έχει πολύ μεγάλο μήκος και συνεπώς η βάση του είναι αμετακίνητη μες στο έδαφος, θα αναγκαστεί ο πάσαλος να καμφθεί. Άρα λοιπόν, αφού κάμπτεται ο αριστερός λέγεται εύκαμπτος, ο δεξιός που δεν κάμπτεται λέγεται άκαμπτος. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις ενδιάμεσες όπου το μήκος του πασάλου είναι περίπου ίσο με το ενεργό μήκος, όπου έχω ένα συνδυασμό των δύο, δηλαδή κάμπτεται λίγο αλλά όχι πάρα πολύ. Εντάξει, αυτό το λέμε ενδιάμεσο πάσαλο. Εντάξει. Είπαμε όμως ότι η συνηθισμένη περίπτωση είναι να έχουμε εύκαμπτους πασάλους. Γιατί το μήκος του πασάλου είναι συνήθως πιο μεγάλο από αυτό που απαιτείται για την ενεργοποίηση το ενεργό μήκος, για την ενεργοποίηση της εγκάρσιας φόρτισης. Και γιατί είναι αυτό? Διότι είπαμε ότι συνήθως οι πάσαλοι έχουν μεγαλύτερο μήκος λόγω ανάγκης ανάληψης των αξονικών φορτίων, που οδηγεί σε μεγαλύτερο μήκος. Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα πώς ελέγχουμε τους πασάλους έναντι εγκάρσιας φόρτισης. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι. Η μία αρκετά απλή και συνηθισμένη για προκαταρκτικές αναλύσεις είναι η μέθοδος Μπρόμς. Είναι μία μέθοδος που αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 70. Έτσι, ο Μπρόμς ήταν καθηγητής στη Σουηδία, Σουηδός. Έτσι, χρησιμοποιείται ακόμα γιατί καταλήγει σε τύπους, έτσι, οπότε μπορούμε πολύ εύκολα να τη χρησιμοποιήσουμε. Δεν είναι πολύ ακριβής, θα πούμε και ακριβέστερες μεθόδους αργότερα, αλλά είναι εύκολη. Λοιπόν, η μέθοδος Μπρόμς λοιπόν διακρίνει, όπως είπαμε, τρεις περιπτώσεις πασάλων. Το αριστερό είναι η κοντή πάσαλη, η άκαμπτη πάσαλη, όπου ο πάσαλος φορτίζεται στην κεφαλή του και στρίβει σαν στερεό σώμα, γιατί το μήκος του είναι αρκετά μικρό. Και αν μεν είναι ελεύθερη η κεφαλή του, τότε το πάνω μέρος του πασάλου κινείται προς τα δεξιά, το κάτω κινείται προς τα αριστερά, στρίβει δηλαδή ο πάσαλος. Ενώ αν είναι άκαμπτη η κεφαλή, δηλαδή υπάρχει ένας κεφαλόδεσμος, τότε καταλαβαίνετε ότι αφού δεν μπορεί να στρίψει η κεφαλή, δεν μπορεί να παραμορφωθεί με αυτόν τον τρόπο και αυτό που γίνεται είναι ότι μετακινείται ο πάσαλος οριζοντίως σαν στερεό σώμα. Εντάξει. Άρα λοιπόν, ο κοντός πάσαλος που είναι ο άκαμπτος πάσαλος, αν μεν έχει ελεύθερη κεφαλή στρίβει, αν έχει πακτωμένη κεφαλή, παγιωμένη κεφαλή όπως λέμε, τότε μετακινείται σαν στερεό σώμα προς τα δεξιά, προς τη διεύθυνση του φορτίου. Η αστοχία
γίνεται με αστοχία του εδάφους, δηλαδή το έδαφος, ο πάσαλος δηλαδή φορτίζει το έδαφος σε τέτοιο βαθμό που υπερβαίνει την παθητική του αντίσταση. Ωραία. Για την παθητική αντίσταση έχετε πει στην εδαφομηχανική. Έτσι, είναι η μέγιστη οριζόντια πίεση που μπορεί να δώσει το έδαφος πάνω στον πάσαλο. Αυτή λέγεται παθητική αντίσταση. Και στην περίπτωση αυτή την αριστερή και σε αυτήν εδώ πέρα τη δεξιά, το έδαφος υπερβαίνεται η παθητική αντίσταση του εδάφους. Ο πάσαλος δηλαδή φορτίζει το έδαφος πέραν της μέγιστης αντίστασης που μπορεί να δώσει το έδαφος. Ωραία. Πέραν δεν εννοώ ότι ξεπερνάει, εννοώ ότι φτάνει. Προφανώς δεν μπορεί να την ξεπεράσει. Η παθητική αντίσταση είναι κάτι σαν την αντοχή του εδάφους, ας πούμε, η οποία δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Μόλις τη φτάσει, από εκεί και πέρα αρχίζει και μετακινείται ο πάσαλος υπό σταθερό φορτίο. Την παθητική αντίσταση. Δεν την ξεπερνάμε την παθητική αντίσταση, απλώς ο πάσαλος μετακινείται. Αν, ας πούμε, είναι πακτωμένος, θα αρχίσει να μετακινείται, ο κατακόρυφος πάσαλος θα μετακινείται προς τα δεξιά κατακόρυφος. Αλλιώς θα στρίβει. Σε αστερό σώμα. Εντάξει. Πάμε τώρα στη δεξιά περίπτωση. Η δεξιά περίπτωση είναι ο μακρός πάσαλος. Ο εύκαμπτος πάσαλος που λέγαμε προηγουμένως. Στην περίπτωση αυτή σπάει ο πάσαλος, δεν σπάει το έδαφος. Άρα λοιπόν στην αριστερή περίπτωση που είναι ο κοντός πάσαλος σπάει το έδαφος. Όταν λέω σπάει εννοώ ότι φτάνουμε την παθητική του αντίσταση. Εδώ στην περίπτωση του μακρού πασάλου δεν φτάνουμε την παθητική αντίσταση αλλά σπάει πρώτα ο πάσαλος. Αν μεν ο πάσαλος είναι ελεύθερα στρεπτός όπως βλέπετε στο αριστερό τμήμα εδώ, τότε αυτό που γίνεται είναι ότι δημιουργείται μια πλαστική άρθρωση, φτάνουμε δηλαδή τη ροπή διαρροής του πασάλου σε αυτήν εδώ τη θέση, σε κάποιο βάθος. Και ο πάσαλος σπάει σε αυτό εδώ πέρα το βάθος. Εντάξει. Αν η κεφαλή του πασάλου είναι άστρεπτη, όπως βλέπετε στο δεξιό σχήμα, τότε δεν μπορεί να στρίψει, άρα αναπτύσσεται καμπτική ροπή και στην κεφαλή του πασάλου και έχουμε δύο πλαστικές αρθρώσεις και στη θέση του πασάλου, αυτά τα κόκκινα που βλέπετε, και στην κεφαλή του πασάλου και σε κάποιο βάθος. Ο πάσαλος δηλαδή σπάει σε δύο σημεία. Τώρα, όταν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση, τότε ο πάσαλος μπορεί να σπάσει σε ένα σημείο ενδιαμέσως και να σπάσει το έδαφος εδώ κάτω, δηλαδή να υπερβληθεί η παθητική αντίσταση στη βάση του πασάλου, επειδή είναι σχετικά κοντός ο πάσαλος, και να υπερβληθεί η ροπή διαρροής του πασάλου στην κεφαλή του. Εντάξει, καταλαβαίνετε τις τρεις περιπτώσεις. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα ο Μπρόμς λοιπόν πότε είπε ότι έχουμε κοντούς πασάλους, ενδιάμεσους και μακρύς πασάλους. Ανάλογα με αυτήν εδώ τη σταθερά που βλέπετε. Δηλαδή, κοντός είναι ο πάσαλος αν το μήκος του είναι μικρότερο από δύο φορές αυτό το ε επί ι δια κ επί μπ. Ε είναι το μέτρο ελαστικότητας του πασάλου. Ιώτα είναι η ροπή αδρανίας του πασάλου. Βήτα είναι το πλάτος του πασάλου. Και κάπα είναι ο δείκτης εδάφους του εδάφους. Άρα σκεφτείτε σαν ένα μέτρο ελαστικότητας του εδάφους. Εδώ πέρα αυτό το κάπα. Εντάξει. Ενδιάμεσος είναι ένας πάσαλος αν είναι μεταξύ 2 και 3,5 και μακρύς είναι ένας πάσαλος αν είναι μεγαλύτερο του 3,5. Είπαμε εμείς ότι συνήθως η πάσαλη είναι μεγαλύτερη του 3,5 εδώ. Και αυτή η στήλη, η αριστερή στήλη των ποσοτήτων, ισχύει όταν το μέτρο ελαστικότητας του εδάφους, δηλαδή το κάπα του εδάφους, είναι ανεξάρτητο του βάθους. Εδώ λέει σταθερό, ανεξάρτητο του βάθους το κάπα και το μέτρο ελαστικότητας. Τυπικό παράδειγμα είναι οι υπερστερεοποιημένες άργυλοι. Η δεξιά στήλη είναι κάτι αντίστοιχο όταν το κάπα του εδάφους είναι γραμμικώς αυξανόμενο με το βάθος. Βλέπετε εδώ πώς είναι το κάπα του εδάφους, ο δείκτης του εδάφους δηλαδή. Όταν είναι γραμμικώς αυξανόμενο με το βάθος, Z είναι το βάθος, βλέπετε είναι ένας δείκτης νι-H επί το Z δια Β. Άρα είναι ανάλογο του Z, του βάθους. Και νι-H είναι μια σταθερά που εξαρτάται από το πόσο πυκνό είναι το έδαφος. Αυτό ισχύει σε άμμους και σε κανονικά στερεοποιημένες αργύλους. Έτσι. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, τότε το L είναι μικρότερο από δύο φορές εψιλον γιώτα δια νι-H, όπου νι-H είναι αυτός ο δείκτης που λέγαμε εδώ. Δεν μπαίνει το κάπα επί Β. Εντάξει, μπαίνει το νι-H. Και πάλι μεταξύ 2, 2 και 4 και μεγαλύτερο του 4. Είπαμε όμως ότι συνήθως η πάσαλη είναι μακρύ. Ωραία. Τώρα εδώ σε αυτή τη διαφάνεια σας δίνω μερικές τιμές του K0, του δείκτη του εδάφους. Έτσι, το K0 τι είναι, αν θυμάστε εδώ,
Το κάπα μηδέν είναι ο πραγματικός δείκτης του εδάφους που προκύπτει από μία πλάκα, όπως είχαμε πει αν θυμάστε στις πεδιλοδοκούς, με διαστάσεις 30 εκατοστά επί 30 εκατοστά, εδώ. Και το κάπα κεφαλαίο είναι τα 2 τρίτα αυτού, που είναι για μια δοκό μεγάλου μήκους, αν θυμάστε και στις πεδιλοδοκούς όταν είχαμε δοκό μεγάλου μήκους, ήταν τα 2 τρίτα του κάπα μηδέν. Ωραία, αυτό το κάπα. Και το νιέτς είναι ο δείκτης των άμμων, έτσι. Εδώ λοιπόν βλέπετε στο πάνω μέρος κάποιες ενδεικτικές τιμές του κάπα μηδέν ανάλογα με την, για υπερστερεοποιημένες αργύλους, από στιφρές, πολύ στιφρές και σκληρές αργύλους, ανάλογα με το σεγιού από 100 έως 200, 200 έως 400 και 400 έως 800. Και βλέπετε το κάπα μηδέν έχει ένα εύρος τιμών εδώ, 18 έως 36 κλπ. Και κάποιες προτινόμενες τιμές που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος. Δηλαδή για μια πολύ στιφρή άργυλο απέρνατε ας πούμε 54, 50, 60, κάτι τέτοιο, 55. Εντάξει. Ενώ αντίστοιχα οι τιμές του συντελεστή αυτού του νιέιτς για τις άμμους, ανάλογα με τη σχετική πυκνότητα, για μια χαλαρή άμμο, για μια αμέσης πυκνότητας άμμο και μια πυκνή άμμο, σου λέει ότι το νιέιτς στην ξηρή άμμο είναι 2,5, 7,5 και 20, ενώ σε μια κορεσμένη άμμο είναι λίγο μικρότερο, από 1 μέχρι 5, από 5 μέχρι 16 και από 12 έως 34, για να διαλέξετε τιμές. Έτσι. Και σε μια κανονικά στερεοποιημένη άργυλο το NH είναι ακόμα πιο μικρό, είναι 0,35 έως 0,7, πέστε 0,50 ας πούμε. Εντάξει. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα στο πώς θα υπολογίσουμε το οριακό φορτίο των πασάλων σε διάφορες περιπτώσεις με τη μέθοδο Μπρόμς, την αναλυτική μέθοδο Μπρόμς. Εδώ λοιπόν έχουμε μια περίπτωση που λέει κοντός πάσαλος. Είπαμε ότι οι πάσαλοι συνήθως δεν είναι κοντοί, έτσι, αλλά εξετάζουμε όλες τις περιπτώσεις. Κοντός πάσαλος σε αμμώδες έδαφος με ελευθέρως στρεπτή κεφαλή. Δηλαδή έχουμε κοντούς πασάλους και μακριούς πασάλους, έχουμε έδαφος αμμώδες και αργυλικό και έχουμε και πασάλους ελευθέρως στρεπτής και άστρεπτης κεφαλής. Έτσι, άρα έχουμε τρεις συνδυασμούς από δύο το καθένα, δηλαδή δύο στην τρίτη είναι 8. Ωραία, 8 περιπτώσεις δηλαδή υπάρχουν που θα εξετάσουμε. Αυτή η περίπτωση λοιπόν που βλέπετε τώρα στον πίνακα είναι κοντός πάσαλος σε αμμώδες έδαφος με ελευθέρως στρεπτή κεφαλή. Και εδώ τον ζωγραφίζω αυτό τον πάσαλο που είπαμε ότι είναι κοντός, δηλαδή ο πάσαλος στρίβει σαν στερεό σώμα, οπότε όπως στρίβει ο πάσαλος αναπτύσσεται μια εδαφική πίεση η οποία είναι τριγωνική και έχει μια μέγιστη τιμή εδώ κάτω, βλέπετε λέει τρεις φορές την παθητική αντίσταση του συνεχού στίχου, δηλαδή τρεις φορές το πλάτος του πασάλου επί την κατακόρυφη τάση που είναι γάμα επί L επί KP. KP είναι ο συντελεστής παθητικής όθησης, που εδώ βλέπετε την τιμή του συντελεστή παθητικής όθησης, θα θυμάστε από την εδαφομηχανική, είναι φαπτωμένη τετράγωνο 45 συν φι δεύτερα. Χοντρικά αυτό για μια τιμή ας πούμε 30 μοίρες, για φι 30 μοίρες, είναι 3 το KP, βγαίνει 3. Εφαπτωμένη των 60 μοιρών είναι ρίζα 3 και στο τετράγωνο είναι 3. Άρα αυτό το KP είναι της τάξης του 3. Αν το φι είναι παραπάνω θα μπορεί να πάει και 4 και 5. Έχει μια τιμή το KP δηλαδή μεταξύ 2 και 5 ας πούμε. Κάπου εκεί είναι το KP. Λέει λοιπόν ότι άμα κάνουμε εδώ τις πράξεις με το τριγανικό διάγραμμα πιέσεων, λέει ότι το οριακό φορτίο του πασάλου, βλέπετε το οριακό φορτίο του πασάλου ή τα U, αυτό είναι το μέγιστο φορτίο που μπορεί να πάρει ο πάσαλος όταν αναπτυχθεί η παθητική αντίσταση στην πλευρά του πασάλου. Είπαμε ότι στους κοντούς πασάλους το οριακό φορτίο αντιστοιχεί σε αστοχία του εδάφους μέσω υπέρβασης της παθητικής αντίστασης. Άρα λοιπόν όταν θα αναπτυχθεί η παθητική αντίσταση στο έδαφος, τότε το οριακό φορτίο ΙΤΑΓΙΟΥ είναι 1 δεύτερο γάμα επί ΚΑΠΑΠΕ επί L στον κύβο, L είναι το μήκος του πασάλου, επί πλάτος, επί B, που είναι το πλάτος του πασάλου, δια E συν L. E είναι το ύψος στο οποίο εφαρμόζεται η δύναμη, η οριζόντια δύναμη. Ή αν εφαρμόζεται ροπή, τότε το E είναι η ροπή δια του ήτα, έτσι. Το E είναι το ύψος στο οποίο εφαρμόζεται η οριζόντια δύναμη ή, και η ροπή είναι E επί ήτα. Άρα το E είναι μη δια ήτα. Ωραία. Τώρα, εκτός από το οριακό αυτό φορτίο, μπορούμε να βρούμε την κατανομή των ροπών κατά μήκος του πασάλου, η οποία δίνεται από αυτήν εδώ τη σχέση. Πώς προκύπτει αυτό?
Από το τριγωνικό διάγραμμα των πιέσεων μπορούμε να υπολογίσουμε τις καμπτικές ροπές. Έτσι, ξέρετε, είναι, άμα ξέρεις το ΙΤΑΓΙΟΥ, είναι σαν ένας πάσσαλος ο οποίος έχει συγκεκριμένη φόρτιση. Μπορούμε να βρούμε σαν μια δοκός με συγκεκριμένη φόρτιση. Έχει μια φόρτιση ΙΤΑΓΙΟΥ στην κεφαλή και ένα τριγωνικό διάγραμμα αντιστάσεων κατά μήκος του. Άρα μπορούμε να βρούμε την καμπτική ροπή σε διάφορα βάθη. Έτσι. Και βλέπετε, συναρτήσει του Z εδώ, αυτό είναι το Z, μπορούμε να βρούμε το μη συναρτήσει του Z. Και εδώ έχει το Z και το Z κύβος. Εντάξει. Καταλαβαίνετε ότι αυτός ο όρος εδώ πέρα είναι η ροπή λόγω του ήττα και αυτός εδώ πέρα ο όρος είναι η ροπή λόγω του τριγωνικού διαγράμματος που είναι μείον. Είναι η ροπή η λόγω του ήττα είναι θετική και η άλλη είναι αρνητική και αφαιρείται αυτό από εκείνο. Γι' αυτό και η ροπή στην αρχή μεγαλώνει, γιατί μεγαλώνει και αυτό, μεγαλώνει και εκείνο. Σε κάποιο σημείο υπερισχύει το Z κύβος και έτσι αρχίζει και μικραίνει η ροπή μέχρι που στη βάση του πασάλου είναι 0. Υποχρεωτικά είναι 0, γιατί είναι συνοριακή συνθήκη ότι στη βάση του πασάλου η ροπή είναι 0. Και μπορούμε να βρούμε σε αυτό εδώ από τον τύπο αυτόν το βάθος Z0. Z0 είναι το βάθος στο οποίο αναπτύσσεται η μέγιστη καμπτική ροπή. Και η μέγιστη καμπτική ροπή είναι αυτή εδώ πέρα. Βεβαίως εσείς θα ελέγξετε ότι αυτή η μέγιστη καμπτική ροπή είναι μικρότερη από την αντοχή του πασάλου ως υλικού. Έτσι. Από την αντοχή του πασάλου ως υλικού. Τη ροπή διαρροής δηλαδή του πασάλου ως υλικού. Μπορεί να μας πει κάποιος πώς θα την υπολογίσουμε αυτή την αντοχή του πασάλου ως υλικού. Ποιος θα μας το πει. Όποιος το πει παίρνει μια μονάδα παραπάνω στο τελικό διαγώνισμα. Πώς υπολογίζουμε την αντοχή του πασάλου ως υλικού. Δεν θέλετε βαθμούς, έτσι δεν σας ενδιαφέρουν οι βαθμοί από ό,τι καταλαβαίνω. Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε, σαν μπετόν. Ναι, εντάξει, ναι. Σαν μπετόν ή σαν χάλιβας, εξαρτάται από το τι είναι. Ακριβώς λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι, αλλά έλεγα να μου το πείτε πώς ακριβώς. Εννοούσε το εξής, ότι αν ας πούμε είναι χάλιβας, έτσι, εμείς ξέρουμε ότι η ροπή διαρροής είναι το σίγμα διαρροής, η τάση διαρροής του υλικού, αν είναι χάλιβας, έτσι, πες το ότι είναι ένας χαλίβδινος σωλήνας, ο οποίος έχει μία ροπή εδώ. Αφού έχει μία ροπή, αναπτύσσονται κάποιες τάσεις, θλίψεις και εφελκισμοί, θλίψεις από μια μεριά και εφελκισμοί από την άλλη. Αυτό εδώ πέρα είναι το σίγμα μαξ. Εντάξει, το σίγμα μαξ αυτό όταν θα γίνει ίσο με την τάση διαρροής επί W. Το θυμάστε αυτό το πράγμα, θα έχετε κάνει στα σίδηρα τι είναι το W. Το W είναι η ροπή αδρανίας δια της ακτίνας. Δια της ακτίνας, εδώ αν αυτή είναι η ακτίνα. Άρα λοιπόν βρίσκουμε τη ροπή αδρανίας του σωλήνα, διαιρούμε με την ακτίνα και βρίσκουμε το W. Αυτό λέγεται section modulus, δηλαδή μέτρο διατομής, νομίζω, μέτρο διατομής λέγεται στα ελληνικά. Οπότε βρίσκουμε το W, το βάζουμε εδώ, βάζουμε την τάση διαρροής του χάλιβα, ανάλογα με την κατηγορία του χάλιβα, και βρίσκουμε τη ροπή διαρροής. Τώρα, αν δεν είναι χάλιβας αλλά είναι μπετόν, θα υπολογίσουμε τη διατομή αυτή, έχει κάποια σίδερα, ανάλογα με τα σίδερα που έχει, όπως ξέρετε για τις διατομές των φορέων από μπετόν, θα υπολογίσω το μη y, την ροπή διαρροής της διατομής από μπετόν, σαν μπετόν λοιπόν, κανονικά. Εντάξει. Οπότε, αφού θα την υπολογίσω σαν μπετόν, θα έχω βρει το μη y και θα ελέγξω ότι αυτή εδώ η μη max την οποία έχω υπολογίσει, ότι είναι πιο μικρή από την ροπή διαρροής του φορέα ως μπετόν ή ως χάλιβας, ανάλογα με το τι είναι. Έτσι. Σας επαναλαμβάνω, το έχω πει και άλλες φορές, ότι τα γεωτεχνικά δεν είναι ανεξάρτητα από τη στατική, έτσι. Πρέπει να ξέρετε και στατική. Μπετόν, τέτοια πράγματα. Οι πολιτικοί μηχανικοί πρέπει να τα ξέρουν όλα. Εντάξει. Άρα θα βρείτε λοιπόν το μη max, αυτό είναι για το έδαφος, δηλαδή αυτό είναι η ροπή στην οποία φτάνουμε την παθητική αντίσταση του εδάφους. Αλλά θα πρέπει να ελέγξουμε εμείς ότι αυτή είναι μικρότερη από τη ροπή διαρροής του υλικού σαν μπετόν. Αν υποθέσουμε ότι δεν είναι, τότε τι συμβαίνει. Τότε συμβαίνει ότι θα αστοχήσει πρώτα ο πάσσαλος σαν μπετόν ή σαν χάλιβας και μετά θα αστοχήσει σαν έδαφος. Άρα δεν είναι κοντός ο πάσσαλος, είναι μακρύς ο πάσσαλος. Υπαγόμαστε δηλαδή σε αυτήν εδώ την περίπτωση. Αυτή είναι η περίπτωση που θα αστοχήσει σαν μπετόν. Τούτη εδώ που βλέπετε εδώ πέρα πάνω.
Έτσι. Αυτός όμως είναι μακρύς πάσαλος. Γιατί αφού θα στοχίσει εδώ, δεν μας ενδιαφέρει τι συμβαίνει παρακάτω. Ας είναι ένα μέτρο παρακάτω, ή δύο μέτρα, ή πέντε, ή δέκα μέτρα. Δεν μας ενδιαφέρει. Από τη στιγμή που θα στοχίσει εδώ πέρα, το πόσο παραπάνω μήκος έχω, δεν με ενδιαφέρει στην εγκάρσια φόρτιση. Έτσι, βέβαια καταλαβαίνετε ότι όταν είναι κοντός ο πάσαλος, είναι πολύ πιο πιθανό να αστοχήσει σαν έδαφος πρώτα παρά σαν μπετόν. Εντάξει. Γι' αυτό και είπα ότι στους κοντούς πασάλους συνήθως το μιμάξ είναι μικρότερο από την αντοχή σαν μπετόν. Ωραία. Εδώ δεξιά είναι το νομογράφημα. Αντί να χρησιμοποιήσετε τους τύπους δηλαδή, σας δίνει το ήτα, βλέπετε το ήτα δια κάπα π επί β κύβος επί γάμα. Είναι το ήτα γιου αυτό δια γάμα κάπα π και γάμα κάπα π και τι άλλο και β κύβος. Ναι, το... εδώ είναι L κύβος, τέλος πάντων εκεί το δίνει β' κύβος, ναι. Ωραία. Λοιπόν, μάλλον λάθος πρέπει να είναι αυτό εδώ, γιατί είναι L κύβος το σωστό. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν έχετε κανένα νόημα να χρησιμοποιήσετε σθενομογραφήματα, θα εφαρμόσετε τους τύπους κατευθείαν, έτσι. Αν σας βάλουμε κάτι στο διαγώνισμα δηλαδή, θα εφαρμόσετε τους τύπους. Τώρα, τα νομογραφήματα ήταν την εποχή που δεν είχαν υπολογιστές οι άνθρωποι να μπορούν να κάνουν πράξεις. Έτσι, υπήρξε και τέτοια εποχή, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Λοιπόν, πάμε στη δεύτερη περίπτωση που είναι πάλι κοντός πάσαλος, αλλά το έδαφος τώρα είναι αμμώδες. Αμμώδες έδαφος. Επειδή είναι αμμώδες το έδαφος, και προηγουμένως ήταν κοντός πάσαλος, αμμώδες έδαφος, αλλά τώρα ο πάσαλος είναι άστρεπτης κεφαλής. Προηγουμένως ήταν στρεπτής κεφαλής. Τώρα, επειδή είναι άστρεπτης κεφαλής, αυτό που γίνεται στον κοντό πάσαλο είναι ότι μετακινείται οριζοντίως προς τα δεξιά. Άρα λοιπόν η μέγιστη καμπτική ροπή είναι στην επιφάνεια και μειώνεται με το βάθος. Η πίεση, η εδαφική είναι πάλι όπως και προηγουμένως, ένα τρίγωνο. Οπότε άμα πάρω το εμβαδόν αυτού του τριγώνου, αυτό είναι το οριακό φορτίο. Το οριακό φορτίο είναι το εμβαδόν του τριγώνου. Ένα δεύτερο βάση επί ύψος. Ύψος είναι L, βάση είναι 3β επί L, βλέπετε L τετράγωνο. Να το L τετράγωνο. Εντάξει. Και 3 δεύτερα, γιατί 3 είναι 3 επί 1 δεύτερο. Ένα δεύτερο βάση επί ύψος, να το 1 δεύτερο. Γι' αυτό βγαίνει 3. Το εμβαδόν αυτού του διαγράμματος. Και η μέγιστη καμπτική ροπή πλέον συμβαίνει στην επιφάνεια και είναι ίση με γάμα επί κάπα π επί L κύβος επί B. Αυτή είναι η μέγιστη καμπτική ροπή που συμβαίνει στην επιφάνεια. Εντάξει, σε ένα πακτωμένο πάσαλο στην κεφαλή. Το κάπα π είναι πάλι εφαπτωμένη τετράγωνο 45 συν φι δεύτερα. Ωραία. Τώρα πάμε στα αργυλικά εδάφη. Πάλι κοντός πάσαλος σε αργυλικό έδαφος. Στο αργυλικό έδαφος αυτό που γίνεται είναι ότι αναπτύσσεται ένα διάγραμμα πιέσεων όπως αυτό που βλέπετε εδώ σε αυτό το σχήμα. Δηλαδή θεωρεί ο Μπρόμς ότι αναπτύσσεται μια πίεση παθητική από τη μια πλευρά και μια μέχρι εκεί που στρίβει ο πάσαλος, είδατε το πάνω μέρος του πασάλου στρίβει προς τα δεξιά, το κάτω μέρος του πασάλου στρίβει προς τα αριστερά. Άρα σου λέει αφού στρίβεται προς τα δεξιά έχω παθητική αντίσταση δεξιά, ενώ το κάτω τμήμα έχει παθητική αντίσταση προς τα αριστερά. Καταλαβαίνετε ότι στην πραγματικότητα δεν θα γίνει ακριβώς αυτό, αλλά θα υπάρχει εδώ μια προσαρμογή από τα αριστερά προς τα δεξιά ομαλή στην πραγματικότητα. Αλλά αυτή η μέθοδος εξομαλύνει τις συμπεριφορές, γιατί για να μπορέσει να βγάλει ένα νούμερο, να κάνει μια ανάλυση υπολογιστική. Έτσι. Οπότε λοιπόν γίνεται αυτό το πράγμα, θεωρεί ότι το ανώτερο 1,5 B δεν αναλαμβάνει φορτία, ότι είναι πολύ χαλαρό δηλαδή κοντά στην επιφάνεια, και έτσι καταλήγει στις εξής τέσσερις σχέσεις. Έχει ένα τύπο εδώ που δίνει το F, F είναι το βάθος στο οποίο αναπτύσσεται η μέγιστη καμπτική ροπή. Αυτό είναι το F. Το F λοιπόν λέει είναι HU δια 9 σε UV. Το G είναι το υπόλοιπο τμήμα του πασάλου. Δηλαδή ο πάσαλος έχει μήκος L όπως βλέπετε εδώ, το οποίο αποτελείται από 1,5 B που είναι το αφόρτιστο, μετά είναι το F και μετά είναι το G. Άρα το G είναι L μείον 1,5 B είναι F. Μετά από τη σχέση αυτή για τις καμπτικές ροπές σε αυτό το βάθος, βρίσκει την καμπτική ροπή τη μέγιστη που είναι HU επί αυτό εδώ πέρα το μήκος. Και επίσης βρίσκει ότι η μέγιστη καμπτική ροπή από τα εμβαδά εδώ πέρα βγαίνει 2,25 επί β επί G τετράγωνο δισεγιού. Έχει λοιπόν τέσσερις σχέσεις με αγνώστους, τους γράφω εδώ πέρα κάτω, είναι το F, το G, το μη max και το ηταγιού. Τέσσερις εξισώσεις με τέσσερις αγνώστους οι οποίες λύνονται. Λύνουμε λοιπόν ως προς F, G, μη max και ηταγιού.
Όταν τα λύσουμε λοιπόν αυτά, βρίσκουμε και τα τέσσερα αυτά νούμερα και πράγματι ελέγχουμε και πάλι εάν το μη max είναι μικρότερο από την ροπή διαρροής. Σαν μπετόνι, σαν χάλιβας, όπως και προηγουμένως. Γιατί όπως είπα και προηγουμένως, αν δεν ισχύει αυτό, τότε ο πάσαλος είναι μακρύς, δεν είναι κοντός. Εντάξει. Θεωρώ ότι τα καταλαβαίνετε όλα, γι' αυτό και δεν ρωτάτε. Λοιπόν, πάμε τώρα σε πάσαλο κοντό σε αργυλικό έδαφος, αλλά άστρεπτη κεφαλή. Είναι η τέταρτη περίπτωση. Όπως και προηγουμένως, αφού είναι άστρεπτη κεφαλή, μετακινείται οριζοντίως ο πάσαλος, αναπτύσσεται το σεγιού μόνο από τη μια πλευρά, γιατί αφού μετακινείται οριζοντίως πιέζει προς τα δεξιά μόνο, η μέγιστη καμπτική ροπή να αναπτύσσεται στην επιφάνεια και έχουμε την πρώτη σχέση που είναι το ήτα γιου που προκύπτει από την ισορροπία των δυνάμεων, εδώ δηλαδή το εμβαδόν αυτού νου είναι ίσο με το ήτα γιου, και η δεύτερη σχέση από καμπτικών ροπών, έτσι, από την ισορροπία των καμπτικών ροπών. Δηλαδή παίρνουν μια ισορροπία οριζοντίων δυνάμεων και μια ισορροπία καμπτικών ροπών. Ισορροπία οριζοντίων δυνάμεων, ισορροπία καμπτικών ροπών, οι δύο σχέσεις. Οπότε λύνουμε, από το πρώτο βρίσκουμε το HU και το βάζουμε εδώ πέρα κάτω, άρα βρίσκουμε το μη max συναρτήσει του σεγιού. Και είναι αυτός εδώ πέρα ο τύπος. Άρα αυτός ο τύπος εδώ κάτω μας δίνει την καμπτική ροπή τη μέγιστη, συναρτήσει του σεγιού, του πλάτους του πασάλου και του μήκους του πασάλου. Και βεβαίως πάλι πρέπει να ελέγξουμε ότι το μη max αυτό που υπολογίσαμε ότι είναι μικρότερο από τη ροπή διαρροής του πασάλου ως υλικού. Εντάξει. Τελειώσαμε με τους κοντούς πασάλους. Πάμε τώρα στους μακριούς πασάλους. Στους μακριούς πασάλους είπα και προηγουμένως ότι η αστοχία γίνεται όταν αστοχήσει πλέον η διατομή του πασάλου. Του ίδιου του πασάλου. Αυτό σημαίνει μακρύς πασάλος. Αστοχή η διατομή του ίδιου του πασάλου. Έχουμε δηλαδή δημιουργείται μια πλαστική άρθρωση σε κάποιο βάθος. Και εδώ έχουμε μια περίπτωση που έχουμε μακρύ πάσαλο σε αμμώδες έδαφος με ελεύθερα στρεπτή κεφαλή. Εντάξει. Πάλι λοιπόν εδώ πέρα λόγω του αμμώδους εδάφους, επειδή είναι τριγωνικό το διάγραμμα των εδαφικών πιέσεων, υπολογίζω το ASU από αυτήν εδώ τη σχέση και τη λύνω ως προς F. Και μετά από αυτήν εδώ τη σχέση βρίσκω το μη max και το βάζω ίσο με το μη yield. Γιατί είπαμε ότι η μέγιστη ροπή πρέπει να είναι ίδιο με τη ροπή διαρροής του πασάλου. Εντάξει. Οπότε από αυτές εδώ τις δύο σχέσεις καταλήγω σε αυτήν εδώ. Που αυτή εδώ είναι η σχέση από την οποία υπολογίζω το οριζόντιο φορτίο του πασάλου στην αστοχία του. Τι σημαίνει στην αστοχία, είπαμε, όταν η μέγιστη ροπή του πασάλου είναι ίση με τη ροπή διαρροής. Άρα τη ροπή διαρροής την ξέρω, την υπολογίζω προηγουμένως ανάλογα με το τι οπλισμό έχει ο πάσαλος. Άρα βρίσκω τη ροπή διαρροής εδώ και λύνω αυτήν εδώ τη σχέση ως προς HU. Άμα δείτε το HU υπάρχει εδώ και υπάρχει και εδώ πέρα μέσα, άρα δεν είναι ευθύς ο τύπος, αλλά μπορείτε σε ένα Excel να το λύσετε με επαναληπτική διαδικασία. Γιατί μπαίνει το HU εδώ και το HU εκεί. Έτσι. Ή να το βγάλετε στο τετράγωνο και μπορεί να βγαίνει τώρα, δεν είμαι σίγουρος τι βγαίνει δεύτερα. Δεν είναι δεύτερας τάξεως. Δεν είναι, έτσι. Βγαίνει HU και στην 3 δεύτερα. Ναι, δεν είναι δεύτερας τάξεως, άρα δεν λύνεται αμέσως. Τέλος πάντων, μπορούμε να το λύσουμε δοκιμαστικά αυτήν εδώ τη φόρτιση. Ή αν δεν τη λύσετε δοκιμαστικά, μπορείτε να εφαρμόσετε αυτό εδώ πέρα το νομογράφημα. Το οποίο σας δίνει ανάλογα με την οριακή, στον οριζόντιο άξονα είναι η οριακή καμπτική ροπή του πασάλου και στον κατακόρυφο άξονα είναι το HU. Δηλαδή αυτή εδώ η σχέση. Το μη yield δηλαδή στον οριζόντιο άξονα και το HU στον κατακόρυφο άξονα. Κανονικοποιημένο με κάποιες ποσότητες. Ωραία. Τώρα, πάσαλος άστρεπτης κεφαλής. Μακρύς πάσαλος πάλι, σε αμμώδες έδαφος, αλλά πάσαλος άστρεπτης κεφαλής. Κάτι αντίστοιχο γίνεται με μόνη διαφορά ότι αντί να έχω το μη γιου, έχω δύο φορές το μη γιου, γιατί στην άστρεπτη κεφαλή η ροπή στην κεφαλή δεν είναι 0 όπως ήταν εδώ πέρα. Εδώ η ροπή είναι 0 στην κεφαλή. Τώρα θα μου πείτε γιατί δεν είναι ακριβώς 0 εδώ, γιατί η δύναμη δεν ασκείται στη στάθμη του εδάφους, ασκείται σε ένα ύψος E. Άρα αυτή εδώ η ροπή είναι HU επί E. Αυτό εδώ πέρα το νούμερο, έτσι. Αλλά αν η δύναμη ασκούνταν στην επιφάνεια του εδάφους, εδώ θα ήταν 0 η ροπή. Γιατί το E θα ήταν 0. Εντάξει. Στην άστρεπτη κεφαλή έχουμε
μη γιου αρνητικό και μη γιου θετικό μέγιστο. Δηλαδή έχουμε αστοχία, πλαστική άρθρωση και στην κεφαλή και σε αυτό το βάθος. Άρα σε δύο σημεία έχουμε τη μέγιστη καμπτική ροπή στον μπάσαλο. Και στην κεφαλή και σε κάποιο βάθος. Γι' αυτό βλέπετε μη γιου από τη μια μεριά και μη γιου από την άλλη. Μη γιου είναι το μη γιλτ, έτσι. Και πάλι υπολογίζουμε με αυτόν εδώ πέρα τον τύπο. Έχει ένα 2 σε σχέση με το προηγούμενο. Εδώ. Το HU που είναι το φορτίο του πασάλου στο οποίο αναπτύσσεται η μέγιστη καμπτική ροπή που είναι ίση με τη ροπή διαρροής. Άρα πάλι υπολογίζουμε τη ροπή διαρροής στην αρχή, εφαρμόζουμε αυτόν τον τύπο που πάλι είναι πλεγμένος όπως και στην προηγούμενη σχέση και λύνουμε ως προς HU. Ρώτησε κάποιος συνάδελφός σας για ποιο λόγο στο προηγούμενο διάγραμμα, εδώ φαντάζομαι εννοούσε, ένα μέρος είναι αφόρτιστο. Θεωρεί αυτή η μέθοδος ότι επειδή το έδαφος κοντά στην επιφάνεια του εδάφους χαλαρώνεται ας πούμε, θεωρεί συντηρητικά ότι 1,5 μπέ, 1,5 φορά το πλάτος του πασάλου δηλαδή, ότι είναι αφόρτιστο. Είναι μια παραδοχή, δεν είναι σίγουρα η ορθή παραδοχή έτσι. Είναι μια παραδοχή που έκανε ο Μπρόμς υπέρ της συντηρητικότητας. Αυτός είναι ο λόγος. Εντάξει. Είναι μια... Ξέρετε, τις περισσότερες φορές κοντά στην επιφάνεια του εδάφους είναι μαλακό το έδαφος, είναι χαλαρό, είναι διαταραγμένο, οπότε καλό είναι να εξαιρέσει κανένας το πρώτο 1,5 μέτρο. Εντάξει. Τώρα στην άμμο δεν το κάνουμε αυτό, κυρίως στις αργύλους γίνεται. Βλέπετε στην άμμο εδώ το θεωρεί ότι έχει εδαφική πίεση από την αρχή. Θα μπορούσε να κάνει μια παραδοχή και να πει ότι ξέρετε και στην άμμο το πρώτο 1 μπέ ή 1,5 μπέ ότι είναι 0. Θα μπορούσε. Δεν το έκανε. Ωραία, πάμε λοιπόν στο αργυλικό έδαφος. Βλέπετε εδώ και στο αργυλικό έδαφος την ξανακάνει αυτή την παραδοχή. Ότι στο αργυλικό έδαφος και στο μακρύ πάσαλο βλέπετε ότι θεωρεί ότι το 1,5 μπέ το ανώτερο ότι έχει μηδενική αντίσταση. Ότι δεν υπάρχει δηλαδή, ότι είναι διαταραγμένο. Και ξεκινάει μετά και κάνει αυτήν εδώ την κατανομή και βρίσκει το F, βρίσκει το F max και καταλήγει σε αυτόν εδώ πέρα τον τύπο. Πάλι με ισορροπία, όλοι αυτοί οι τύποι βγαίνουν με δύο ισορροπίες. Ισορροπία οριζοντίων δυνάμεων ίσο με το 0 και ισορροπία ροπών ίσο με το 0. Έτσι. Και στην ισορροπία ροπών, ας πούμε, ξέρει ότι σε αυτό εδώ το σημείο η ροπή είναι ίση με τη ροπή διαρροής του υλικού που είναι γνωστή. Άρα επειδή αυτή η ροπή είναι γνωστή, βρίσκει όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, απλή στατική δηλαδή είναι. Απλή στατική. Και βρίσκουμε αυτόν εδώ πέρα τον τύπο που έχουμε το μέγιστο φορτίο του πασάλου. Με βάση τη ροπή διαρροής, το E που είναι το ύψος στο οποίο εφαρμόζεται η δύναμη, το Β και το F αυτό που είπαμε, να το F πώς υπολογίζεται. Άρα και εδώ είναι πλεγμένο γιατί το F έχει μέσα το ήτα, εδώ μέσα έχει το ήτα και το ήτα βγαίνει και εδώ. Άρα πάλι κάνετε μια επανάληψη και το βρίσκετε. Ωραία. Εδώ τώρα είναι σε αργυλικό έδαφος πάλι μακρύς πάσαλος, πάλι αφαιρεί το 1,5 μπέ εδώ πέρα, έτσι. Και έχουμε πάσαλο άστρεπτης κεφαλής που έχουμε καμπτική και εδώ και εκεί. Το ίδιο πράγμα είναι. Βλέπετε έχει μη γιου από τη μια μεριά, μη γιου και από την άλλη. Δηλαδή έπρεπε να βάλω και μια κόκκινη αυτή και σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, θα το διορθώσω. Έτσι, άρα υπάρχουν δύο πλαστικές αρθρώσεις και εδώ και εκεί. Γι' αυτό και εδώ είναι μη γιου και εκεί είναι μη γιου, στα αυτά τα δύο σημεία. Εντάξει. Οπότε πάλι κάνει τις δύο ισορροπίες και καταλήγει σε αυτόν εδώ πέρα τον τύπο. Έτσι βγαίνει μια δευτεροβάθμια εξίσωση εδώ και γι' αυτό κάθισα και την έλυσα τη δευτεροβάθμια εξίσωση. Γιατί βγαίνει δευτεροβάθμια, να το κοιτάξετε, το F έχει HU εδώ και το F είναι εδώ. Άρα είναι HU επί σταθερό, HU επί HU, HU τετράγωνο και εδώ είναι το σταθερό. Άρα είναι HU στην πρώτη δύναμη, HU στη δεύτερη δύναμη και σταθερό. Άρα είναι αχ τετράγωνο συν βχ συν γάμα ίσον με το 0. Από αυτήν εδώ τη σχέση δηλαδή εγώ την έλυσα και έφτασα στο αποτέλεσμα αυτό εδώ πέρα που σας δίνει την οριζόντια δύναμη συναρτήση του σεγιού του πασάλου και της ροπής διαρροής του υλικού του πασάλου. Έτσι για να το βρείτε. Και πάλι από κάτω έχω το νομογράφημα. Τώρα λέει ένας συνάδελφός σας, αν έχουμε λίγα μέτρα στρώσης αργύλου και μετά έχουμε άμμο ή βράχο, μπορούμε να επαλληλήσουμε? Κοιτάξτε, όχι, δεν μπορούμε να επαλληλήσουμε. Αυτό που κάνουμε για να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μέθοδο, την απλοποιημένη μέθοδο, είναι θα πείτε ότι έχω άμμο ή άργυλο.
Συνήθως αυτό που επηρεάζει είναι το τι είναι κοντά στην επιφάνεια του εδάφους. Γιατί είπαμε ότι κυρίως τα ανώτερα μέτρα του εδάφους είναι αυτά που επηρεάζουν την εγκάρσια φόρτιση. Άρα θα δείτε κοντά στην επιφάνεια του εδάφους τι είναι. Είναι άργυλος ή άμμος. Και θα κάνετε μια ανάλυση με άργυλο ή με άμμο. Τώρα, αν το πρόβλημα είναι σημαντικό, είναι μια πολύ σημαντική γέφυρα, ας πούμε, και θέλετε να κάνετε ανάλυση, δεν είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο Μπρόμς. Η μέθοδος Μπρόμς είναι μια απλοποιημένη μέθοδος που δίνει ένα αποτέλεσμα με ένα τύπο. Έχουμε και άλλες μεθόδους που θα πούμε παρακάτω. Άρα, αν έχετε σύνθετες περιπτώσεις, ξέρω εγώ, άμμο και άργυλο, και ξέρω εγώ, 2 μέτρα άμμο και 2 μέτρα άργυλο, και δεν μπορείτε να το απλοποιήσετε, θα χρησιμοποιήσετε μια πιο σύνθετη μέθοδο. Απλώς θα σας πάρει περισσότερο χρόνο. Θα πούμε παρακάτω πώς τα λύνουμε αυτά, έτσι. Οι αναλυτικές μέθοδοι είναι απλές μέθοδοι. Δεν είναι ούτε οι πιο ακριβείς, ούτε οι πιο σίγουρες. Εντάξει, απλώς έχουν το πλεονέκτημα ότι δίνεις ένα τύπο και μέσα σε 10 λεπτά έχεις βγάλει ένα αποτέλεσμα. Έτσι, και γι' αυτό χρησιμοποιούνται, επειδή είναι εύκολες. Εδώ λοιπόν, πριν πάμε στις μεθόδους αυτές, τις άλλες, τις πιο προχωρημένες που είπα, να πούμε τι κάνουμε σε μια περίπτωση ενδιάμεσου πασάλου. Βλέπετε, έχω ενδιάμεσο πάσαλο, πάσαλο ενδιάμεσου μήκους δηλαδή, όπου είναι σε αμμώδες έδαφος με άστρεπτη κεφαλή. Αυτός ο πάσαλος λοιπόν έχει πλαστική άρθρωση εδώ στην κεφαλή του, αλλά δεν έχει πλαστική άρθρωση στη βάση. Στη βάση έχουμε υπέρβαση της αντοχής του εδάφους, παθητική όθηση. Άρα τι κάνω, λέει λοιπόν, η αστοχία γίνεται είτε στην κεφαλή του πασάλου είτε σε βάθος F, εδώ. Μπορεί να έχω εδώ πέρα να σπάσει ο πάσαλος, εδώ. Οπότε εγώ ελέγχω το εξής. Υπολογίζουμε το F, το βάθος F αυτό δηλαδή, εδώ που είναι η μέγιστη καμπτική ροπή, επειδή η τέμνουσα σε αυτό το σημείο είναι 0. Γιατί η τέμνουσα σε αυτό το σημείο είναι 0, μπορεί να μας πει κάποιος να δούμε τι θυμάστε από στατική. Γιατί σε αυτό το σημείο η τέμνουσα είναι 0. Γιατί η καμπτική ροπή είναι μέγιστη. Ξέρουμε από τη στατική ότι η παράγωγος της καμπτικής ροπής είναι η τέμνουσα. Θα το θυμάστε φαντάζομαι, έτσι. Σε οποιοδήποτε διάγραμμα η παράγωγος της καμπτικής ροπής είναι η τέμνουσα. Όταν έχουμε μέγιστο στην καμπτική ροπή, η παράγωγος της καμπτικής ροπής στο μέγιστο είναι 0. Άρα αφού η παράγωγος της καμπτικής ροπής είναι η τέμνουσα και η παράγωγος είναι 0, άρα η τέμνουσα είναι 0. Εδώ λοιπόν σε αυτό το σημείο η τέμνουσα είναι 0. Έτσι, μην ξεχνάτε και τη στατική σας. Έτσι, δεν σημαίνει ότι όποιος ξέρει γεωτεχνικά δεν πρέπει να ξέρει στατική. Εντάξει. Εδώ λοιπόν η τέμνουσα είναι 0 και από το γεγονός ότι η τέμνουσα είναι 0 παίρνω την ισορροπία των δυνάμεων από εδώ και πάνω, θεωρώντας ότι εδώ η τάση, η δύναμη είναι 0 και βρίσκω αυτήν εδώ τη σχέση. Δηλαδή το HU που ασκείται από πάνω ισούται με το εμβαδόν του τριγωνικού διαγράμματος, αυτό μέχρι, εδώ, μέχρι το βάθος F. Δηλαδή είναι ένα δεύτερο βάση που είναι 3KP επί το ύψος που είναι F. Γι' αυτό βγαίνει αυτό εδώ πέρα. Εντάξει, και το F τετράγωνο βγαίνει γιατί και η βάση αυτή εδώ εξαρτάται, είναι ανάλογη του βάθους. Άρα έχει ένα F και σε αυτό εδώ. Υπάρχει F εδώ λοιπόν και F στο ύψος. Άρα βγαίνει F τετράγωνο. Λύνω ως προς F λοιπόν και βρίσκω αυτό το HU. Τότε, εάν η μέγιστη ροπή αναπτύσσεται στην κεφαλή του πασάλου, δηλαδή μη max ίσον με το μη yield, έχω ένα λάθος εδώ, το διορθώσω, τότε η ισορροπία ροπών ως προς τη βάση δίνει αυτό το πράγμα. Και άμα την επιλύσω αυτή τη σχέση ως προς HU, βρίσκω αυτό το HU. Βρίσκω λοιπόν το HU και ελέγχω ότι η ροπή που είναι στο βάθος F, αυτή εδώ η ροπή δηλαδή, ότι είναι μικρότερη από τη ροπή διαρροής. Γιατί έχω θεωρήσει ότι η μέγιστη ροπή αναπτύσσεται στην κεφαλή. Εγώ δηλαδή έκανα την παραδοχή ότι η μέγιστη ροπή αναπτύσσεται στην κεφαλή και μετά υπολογίζω την καμπτική ροπή σε αυτό εδώ το σημείο και ελέγχω ότι είναι μικρότερη από την κεφαλή. Διότι αν δεν είναι μικρότερη από την κεφαλή, πάω στο δεύτερο κομμάτι που λέει, άλλος λέω, η μέγιστη καμπτική ροπή αναπτύσσεται στο βάθος F. Διότι η μέγιστη καμπτική ροπή ή θα αναπτύσσεται στην κεφαλή ή στο βάθος F. Το πρώτο κομμάτι εδώ πέρα μιλάει για μέγιστη καμπτική ροπή στην κεφαλή και το δεύτερο κομμάτι αν είναι στο βάθος F. Αν λοιπόν είναι στο βάθος F, τότε πάλι κάνω την ισορροπία των ροπών. Ως προς τη βάση όμως, παίρνω την ισορροπία των ροπών στο κάτω κομμάτι, βρίσκω το μη yield και από εδώ υπολογίζω το F. Και μετά από το F υπολογίζω με αυτό το F, από αυτόν εδώ πέρα τον τύπο υπολογίζω το HU και πάλι ελέγχω αν η ροπή στην κεφαλή είναι μικρότερη από αυτήν εδώ, γιατί είπαμε ότι τώρα θεωρώ ότι η μέγιστη ροπή αναπτύσσεται στο βάθος F. Έτσι. Ωραία. Τώρα, ενδιάμεσος πάσαλος, αργυλικό έδαφος με άστρεπτη κεφαλή. Το προηγούμενο εδώ πέρα ήταν αμμώδες έδαφος με άστρεπτη κεφαλή.
Εντάξει, τώρα είναι αργυλικό έδαφος με άστρεπτη κεφαλή. Πάλι κάνω κάτι αντίστοιχα εδώ πέρα, πάλι επειδή θεωρώ η αστοχία πάλι ότι γίνεται ή στην κεφαλή του πασάλου ή σε βάθος F. Υπολογίζω το F από την ισορροπία με αντίστοιχο τύπο όπως προηγουμένως, μόνο που εδώ είναι πιο απλό γιατί στο αργυλικό έδαφος η κατανομή της παθητικής όθησης με το βάθος είναι σταθερή, ενώ προηγουμένως εδώ η παθητική της παθητικής όθησης με το βάθος είναι γραμμικά αυξανόμενη με το βάθος. Έτσι. Στα αμμώδη ξέρουμε ότι η παθητική όθηση αυξάνει με το βάθος, ενώ στα αργυλικά εξαρτάται από το σεγιού, είναι 9 σεγιού. Άρα αφού εξαρτάται από το σεγιού, αν το σεγιού είναι σταθερό, όπως θεωρούμε εδώ, τότε είναι σταθερό. Τώρα, αν είναι κανονικά στερεοποιημένη η άργυλος, θα είναι γραμμικά αυξανόμενη με το βάθος και θα την υπολογίσουμε σαν να ήταν τριγωνικό το διάγραμμα, δηλαδή σαν να ήταν άμμος με τριγωνικό διάγραμμα. Έτσι. Υπολογίζω λοιπόν αυτήν εδώ τη σχέση και μετά υπολογίζω τη ροπή σε βάθος F που δίνεται από αυτόν εδώ πέρα τον τύπο και βεβαίως το L είναι αυτό. Και πάλι λέω ότι αν η μέγιστη ροπή αναπτύσσεται στην κεφαλή, τότε από την ισορροπία του ανώτερου τμήματος έχω αυτό. Λύνω τις σχέσεις, λέω 1, 3 και 4, την 1, την 3 και την 4, ως προς το F, το G και το HU και υπολογίζω το F από αυτήν εδώ πέρα την εξίσωση. Βλέπετε, είναι μια δευτεροβάθμια εξίσωση. Με χ, ψ και Z αυτά εδώ πέρα τα νούμερα. Και αφού τα βρω αυτά, βρω το F δηλαδή, αφού λύσω αυτή τη δευτεροβάθμια εξίσωση ως προς F, μετά βρίσκω το HU, το οριακό φορτίο, 9 σε U επί Β επί F. Και πάλι ελέγχω ότι η ροπή σε βάθος F είναι πράγματι μικρότερη από τη ροπή διαρροής. Γιατί είπαμε ότι έχω αστοχία στην κεφαλή. Τώρα, αν δεν είναι μικρότερο, τότε σημαίνει ότι η μέγιστη ροπή αναπτύσσεται σε βάθος F. Δηλαδή ότι η πλαστική άρθρωση γίνεται σε αυτό το βάθος εδώ. Τότε σε αυτή την περίπτωση πάλι εφαρμόζω αυτόν εδώ τον τύπο με το 2 και 25. Επιλύω ως προς G, αυτή είναι εδώ τη σχέση. Και μετά βρίσκω, λέει, υπολογισμός του F και του HU από τις 1 και 3. Από την 1 και την 3. Οπότε τα λύνω αυτά και βρίσκω το HU συναρτής του F, αλλά το F πλέον είναι αυτό, από αυτόν εδώ πέρα τον τύπο. Ωραία. Απλές εφαρμογές τύπων είναι, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Εντάξει. Άρα λοιπόν μέχρι στιγμής έχουμε τελειώσει τη μέθοδο Brooms, που η μέθοδος Brooms είναι μία απλή μέθοδος για να υπολογίζουμε το οριακό φορτίο του πασάλου, δηλαδή ποιο είναι το μέγιστο φορτίο, οριζόντιο φορτίο που μπορεί να πάρει ένας πάσαλος σε εγκάρσια φόρτιση, ανάλογα με την περίπτωση. Αν είναι κοντός ή μακρύς, αν το έδαφος είναι αργυλικό ή αμμώδες και αν η κεφαλή του πασάλου είναι στρεπτή ή άστρεπτη. Τώρα πάμε, είπαμε ότι αυτό όμως είναι απλές μέθοδοι και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αν το έδαφος είναι ανάμεικτο, αν είναι 3 μέτρα άμμος και μετά άλλα 3 μέτρα άργυλος και σε πιο σύνθετες περιπτώσεις ή περιπτώσεις που θέλουμε να είμαστε πιο ακριβείς. Τότε σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν χρησιμοποιούμε μία μέθοδο αντίστοιχη με τις πεδιλοδοκούς. Με ελαττήρια δηλαδή. Αλλά θεωρούμε τώρα ότι ο πάσαλος είναι κατακόρυφος, ενώ η πεδιλοδοκός ήταν οριζόντια αν θυμάστε, πατάει σε ελαττήρια, να τα ελαττήρια αυτά του εδάφους, και φορτίζεται μόνο στην κεφαλή. Έχω δηλαδή μία φόρτιση στην κεφαλή με το ήτα και το έμμα, αλλά η αντίδραση είναι από τα οριζόντια ελαττήρια, τα KH, όπου τα ελαττήρια αυτά τα KH έχουν μία αντίσταση P, P είναι η εδαφική πίεση, η οποία είναι ανάλογη του ψ. Ψ είναι η οριζόντια μετακίνηση, το βλέπετε εδώ. Αυτός είναι ο πάσαλος, ο οποίος μετακινείται οριζοντίως κατά ψ και ανάλογα με το ψ συμπιέζεται αυτό το ελαττήριο και αντιδρά με μία πίεση π που είναι κάπα επί ψ. Τώρα το κάπα μπορεί να είναι σταθερό ή το κάπα μπορεί να εξαρτάται από το ψ, να είναι μη γραμμικό δηλαδή το ελαττήριο. Εντάξει. Αν το θεωρήσω σταθερό είναι μια απλοποίηση, τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Αν το θεωρήσω μεταβλητό, τότε έχω πιο ακριβή ελαττήρια, αλλά και πιο σύνθετη ανάλυση, γιατί θα δείτε ότι δεν είναι γραμμική πλέον η εξίσωση. Εντάξει. Η πίεση αυτή καταλαβαίνετε πώς δημιουργείται. Να, αυτός εδώ πέρα είναι ο πάσαλος, ο οποίος στην αρχή, πριν βάλω το, εδώ είναι κάτωψη, έτσι, η διατομή του πασάλου, στρογγυλή, ο οποίος στην αρχή έχει μια πίεση από το έδαφος, η οποία είναι ίση γύρω-γύρω. Γιατί το έδαφος πιέζει τον πάσαλο εξίσου σε όλες τις πλευρές. Αν όμως εγώ σμπρώξω τον πάσαλο προς τα δεξιά, λόγω αυτής της εγκάρσιας φόρτισης, τότε καταλαβαίνετε ότι από τη δεξιά πλευρά η πίεση μεγαλώνει. Και αυτή η πίεση εδώ είναι αυτή η πίεση την οποία την αντιστοιχίζω με τη συμπίεση του ελαττήριου. Ωραία. Τώρα πάλι όπως κάναμε στην πεδιλοδοκό,
Παίρνουμε τον μπάσαλο σαν καμπτόμενη δοκό, σαν καμπτόμενη δοκό τον μπάσαλο, όπου η καμπτόμενη δοκός ξέρουμε ότι είναι έψιλον επί γιώτα επί τέταρτη παράγωγο της βύθισης ίσον με το επιβαλλόμενο φορτίο. Αυτό θα το θυμάστε από τη στατική, φαντάζομαι. Έτσι. Ξέρουμε από τη στατική ότι το έψιλον γιώτα ψι δίστονο είναι η καμπτική ροπή. Έψιλον γιώτα ψι τρίστονο είναι η τέμνουσα. Και έψιλον γιώτα ψι τετράτονο, τέσσερις φορές παράγωγο δηλαδή, είναι το επιβαλλόμενο φορτίο. Τα θυμάστε αυτά από τη στατική. Άρα λοιπόν, το επιβαλλόμενο φορτίο, έψιλον γιώτα επί τέταρτη παράγωγος της βύθισης, όπου η βύθιση εδώ είναι η οριζόντια, έτσι. Βύθιση λέμε στους δοκούς, επειδή η δοκός είναι οριζόντια και η βύθιση είναι κατακόρυφη. Εδώ η δοκός είναι κατακόρυφη και η βύθιση είναι οριζόντια. Ψι δηλαδή είναι η οριζόντια μετακίνηση. Εδώ. Και χ είναι ο κατακόρυφος άξονας που είναι το μήκος της δοκού. Είναι η παράγωγος λοιπόν της βύθισης της δοκού. Να τη λέει οριζόντια μετακίνηση ψι. Τη βλέπετε την ψι. Μεγάλη στην κεφαλή και μετά μικρότερη όσο πηγαίνουμε βαθύτερα. Και η παράγωγος είναι η παράγωγος αυτής εδώ πέρα της καμπύλης. Τέταρτη παράγωγος λοιπόν ίσον π επί μπ. Π είναι η πίεση. Μπ επί το πλάτος του πασάλου. Έτσι. Γιατί αυτό είναι σε κιλονιούτον ανά μέτρο. Άρα είναι κιλοπασκάλ επί το πλάτος του πασάλου. Άρα το βρίσκω κιλονιούτον ανά μέτρο. Εντάξει. Άρα λοιπόν εδώ πέρα, άμα το γράψω το π αυτό, αντικαθιστώ το π με κάπα επί ψ και βγαίνει κάπα, βλέπει το π είναι κάπα επί ψ επί β και βγαίνει αυτή εδώ πέρα η διαφορική εξίσωση. Η οποία διαφορική εξίσωση έχει τετάρτη παράγωγο και έχει και τη συνάρτηση. Και απλώς το κάπα μπορεί να είναι ή σταθερό ή και αυτό να εξαρτάται από το ψ. Αν το κάπα είναι σταθερό, τότε είναι τετάρτη παράγωγος και συνάρτηση και είναι ομογενής αυτή η εξίσωση, η διαφορική, άρα αυτή λύνεται. Αλλά τις πιο πολλές φορές αυτό το κάπα δεν είναι σταθερό, είναι μεταβλητό. Οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν λύνεται αναλυτικά και πρέπει να το λύσουμε αριθμητικά. Ξέρουμε μεθόδους εμείς να λύνουμε αριθμητικά διαφορικές εξισώσεις, έτσι. Τα πεπερασμένα στοιχεία, υπάρχουν και άλλες μέθοδοι, πολλές μέθοδοι. Το αποτέλεσμα λοιπόν ενός τέτοιου υπολογισμού, αν το κάνουμε, είναι ότι όταν έχω ένα πάσαλο με μία ροπή, ας πούμε, και μία δύναμη, θα έχω μία μετακίνηση κατά μήκος του πασάλου, η οποία είναι σημαντική κοντά στην κεφαλή του πασάλου. Αυτό εδώ πέρα είναι το μήκος το ΕΛΣΕ που λέγαμε προηγουμένως, το ενεργό. Βλέπετε ότι από εδώ και πέρα πλέον δεν παραμορφώνεται ούτε ο πάσαλος, τίποτα. Αυτό το S εδώ είναι η στροφή του πασάλου, ΔΠ προς ΔΧ, η στροφή. Εδώ είναι η καμπτική ροπή κατά μήκος του πασάλου. Εδώ είναι η τέμνουσα κατά μήκος του πασάλου και εδώ είναι η πίεση, η εδαφική πίεση κατά μήκος του πασάλου. Βλέπετε ότι όλα φτάνουν μέχρι κάποιο βάθος, να, η καμπτική ροπή ας πούμε μέχρι εδώ. Άρα κάπου εδώ είναι το μήκος του LC, αυτό που λέγαμε. Εντάξει, αυτό είναι το αποτέλεσμα των υπολογισμών και των αναλύσεων που κάναμε. Εντάξει. Τώρα, σας λέω εδώ για να βρει κανένας με το μοντέλο Winkler, πρέπει να ξέρει αν έχουμε κοντό ή μακρύ πάσαλο, να υπολογίσει δηλαδή αυτό το χαρακτηριστικό μήκος, το κρίσιμο μήκος που έλεγα προηγουμένως, το οποίο για υπερστερεοποιημένες αργύλους δίνεται από αυτή τη σχέση με το 1 τέταρτο, αν θυμάστε, και σε κανονικά στερεοποιημένες αργύλους έχει τον EH που λέγαμε και πάει στην 1 πέμπτο. Με αυτούς τους δύο τύπους λοιπόν υπολογίζω το L0. Και όταν υπολογίζω το L0, μπορεί κανένας ή να κάνει ανάλυση κανονική ή να χρησιμοποιήσει κάποιο τέτοιο διάγραμμα. Βλέπετε εδώ λέει ότι η εγκάρσια μετακίνηση του πασάλου, η οριζόντια μετακίνηση, το ψ δηλαδή, είναι ένα συντελεστής F-δέλτα επί το φορτίο, επί το L0, που είπαμε πως το υπολογίζουμε το L0 από την προηγούμενη, δια ε επί γιώτα. Και από εδώ, από αυτό το διάγραμμα, υπολογίζω τον συντελεστή F-δέλτα, βλέπετε είναι στον οριζόντιο άξονα το F-δέλτα, και στον κατακόρυφο άξονα είναι το Z του πασάλου. Άρα, για να βρω το ψ, την μετακίνηση δηλαδή στη στέψη του πασάλου, θα πάρω αυτό εδώ το F-δέλτα, τούτο εδώ το νούμερο, το οποίο είναι 1. Το F-δέλτα είναι 1 στη στέψη του πασάλου. Άρα η μετακίνηση του πασάλου στην κορυφή του είναι 1 επί το π επί το L0 κύβος δι' ε επί γιώτα, όπου ε είναι το μέτρο ελαστικότητας του πασάλου και γιώτα η ροπή αδρανίας του πασάλου. Έτσι. Εδώ βλέπετε την καμπτική ροπή. Η καμπτική ροπή αυτό είναι για πάσαλο ελεύθερο στην κεφαλή του. Βλέπετε η καμπτική ροπή στην κεφαλή του είναι 0 και μετά αυξάνει η καμπτική ροπή και το μέγιστο είναι σε αυτό εδώ πέρα το βάθος που είναι περίπου 2 φορές το L0.
περίπου 2 φορές το L0. Εντάξει. Και δίνεται η καμπτική ροπή από το FM, αυτός ο συντελεστής FM, επί το P επί το L0. Αυτά είναι δηλαδή συνοπτικές επιλύσεις της διαφορικής εξίσωσης. Εσείς μπορείτε να τη λύσετε και από μόνοι σας, έτσι, χωρίς να χρησιμοποιήσετε τις συμβατικές επιλύσεις αυτές. Σε ποιες περιπτώσεις το λύνουμε από μόνοι μας? Όταν η καμπύλη PY, δηλαδή η καμπύλη πίεσης μετακίνησης του εδάφους, δεν είναι γραμμική, αλλά είναι μεταβλητή. Και στις περιπτώσεις αυτές, άμα είναι μεταβλητή, πρέπει να το λύσουμε αναλυτικά. Υπάρχουν λοιπόν εδώ διάφορες μέθοδοι. Στις επόμενες μερικές διαφάνειες θα σας δείξω ενδεικτικά κάποιες από αυτές τις μεθόδους. Δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Γιατί αυτό πρέπει ο καθένας πλέον ανάλογα με το πρόβλημα. Είχα μια διακοπή, συγγνώμη, για κάποιο λόγο. Λοιπόν, θα πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν την κατάλληλη καμπύλη PY, την κατάλληλη καμπύλη δηλαδή πίεσης μετακίνησης του πασάλου, δηλαδή την κατάλληλη τέτοια καμπύλη, αυτή εδώ. Αυτή. Πίεση είναι η πίεση του ελαττηρίου και μετακίνηση είναι η μετακίνηση του πασάλου. Έτσι, αυτά προκύπτουν ή αναλυτικά ή υπολογιστικά και υπάρχουν διάφορες μέθοδοι. Είναι η μέθοδος του API, για μαλακές αργύλους η μέθοδος MATLOC, για στιφρές αργύλους η μέθοδος RIS και για άμμους η μέθοδος ο Νίλ και Μέρτσινσον του 1983. Και στα επόμενα θα σας δείξω μερικές από αυτές τις μεθόδους, έτσι ενδεικτικά, δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Ουσιαστικά δηλαδή τι κάνουμε? Να ο πάσαλος, ο οποίος μετακινείται, βλέπετε εδώ έχει τη μετακίνηση του πασάλου κατά το βάθος του, και μετά σε κάθε βάθος του πασάλου, στο πρώτο μέτρο, στο δεύτερο μέτρο, στο τρίτο μέτρο, υπάρχει η κατάλληλη καμπύλη PY. P είναι η πίεση του εδάφους, Y μετακίνηση. Άρα έχω εγώ μία καμπύλη σε κάθε βάθος, η οποία εδώ μπορεί να είναι άμμος στα πρώτα μέτρα, άργυλος στα επόμενα μέτρα, βράχος μετά παρακάτω ή οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Και για κάθε περίπτωση θα έχω την κατάλληλη καμπύλη. Απλώς θα πρέπει, όταν έχω πολλές τέτοιες καμπύλες, το πρόβλημα να το λύσω αναλυτικά, αριθμητικά, με συγχωρείτε. Δεν μπορώ να το λύσω αναλυτικά, δεν υπάρχει ένας τύπος, δεν υπάρχει μέθοδος Μπρόμς, ας πούμε. Θα πρέπει να το λύσω, να λύσω τη διαφορική εξίσωση, που υπάρχουν τρόποι να τη λύσουμε. Άρα εγώ θα σας πω λοιπόν το πώς φτιάχνουμε αυτές εδώ τις καμπύλες με τις διάφορες μεθόδους. Κοιτάξτε, ας πούμε, για παράδειγμα, η μέθοδος MATLOC για κορεσμένες μαλακές αργύλους, δηλαδή κανονικά στερεοποιημένες αργύλους. Σου λέει λοιπόν ότι η καμπύλη PY, αυτή P είναι η πίεση, Y είναι η μετακίνηση. Έχει αυτή τη μορφή, βλέπετε, έχει σαν μια παραβολή εδώ, μέχρι κάποια τιμή και μετά σταθερή τιμή. Και σου λέει η μέγιστη τιμή, η μέγιστη που είναι το P ultimate, αυτό το P ultimate δίνεται από αυτήν εδώ τη σχέση, έχει μέσα το CU της αργύλου, έχει το D είναι η διάμετρος του πασάλου, έτσι. Το Z είναι το βάθος, J είναι ένα συντελεστής που είναι 0,50 ή 0,25, γάμα το νούμενο είναι το ενεργό ειδικό βάρος της αργύλου, Z είναι το βάθος, CU είναι η αστράγγιστη διατμητική εδοχή και σου λέει ότι είναι αυτό, από αυτόν τον τύπο. Και μετά θα πάρεις την καμπύλη αυτή, την παραβολή, βλέπετε, σου λέει ότι όταν είναι 1 το ψ δια ψ 50, όπου το ψ 50 δίνεται από αυτήν εδώ τη σχέση, τότε είμαι στο 50% του Q-Ultimate. Και η καμπύλη αυτή η παραβολή είναι από αυτήν εδώ την εξίσωση δίνεται. Δεν είναι ακριβώς παραβολή, είναι στην 1 τρίτο από ό,τι βλέπετε. Έτσι. Εδώ πέρα σου λέει ότι άμα είναι για κυκλική φόρτιση, για ανακυκλιζόμενη φόρτιση, θα πάρεις και πτώση της αντοχής. Δηλαδή αυτή εδώ η καμπύλη όπως ήταν προηγουμένως μέχρι το 0,72 και μετά θα πέφτει. Εντάξει. Τώρα δεν μπαίνω σε πολλές λεπτομέρειες, γιατί είπαμε ότι εξαρτάται από την περίπτωση που θέλει να λύσει κανένας. Εντάξει, δεν θα σας βάλουμε τέτοια προβλήματα, γιατί δεν μπορείτε να τα λύσετε. Δεν έχετε δυνατότητα εσείς με πεπερασμένα στοιχεία να λύσετε το πρόβλημα. Αυτά σας τα δίνω απλώς σαν αναφορά, ώστε αν χρειαστεί να λύσετε κάποιο πρόβλημα, να μπορείτε να πάρετε τις κατάλληλες καμπύλες. Εδώ, ας πούμε, για στιφρές αργύλους η μέθοδος RIS. Σου λέει ότι ανεβαίνει η πίεση και αυτή είναι μια καμπύλη P, ο κατακόρυφος άξονας είναι η πίεση και ο οριζόντιος άξονας η μετακίνηση. Βλέπετε, ανεβαίνει και μετά πέφτει. Και μετά παραμένει σταθερή. Και σου λέει εδώ πώς θα πάρεις τις τιμές του KPY. Εδώ είναι τρεις παράμετροι που χρησιμοποιούνται και σου λέει ποιες είναι οι τιμές ανάλογα με το πόσο, ποια είναι η αστράγγιστη διατμητική αντοχή της αργύλου. Εντάξει. Εδώ είναι η μέθοδος RIS λοιπόν, να η αστράγγιστη διατμητική αντοχή, σου λέει πώς θα βρεις το PSE αυτό και εφαρμόζεις αυτούς τους τύπους τέλος πάντων για να βρεις τις κατάλληλες παραμέτρους.
Ωραία, δεν μπαίνω. Και σε ανακυκλιζόμενη πέφτει ακόμα περισσότερο και σου λέει πόσο θα πέσει εδώ στο 20% και σου δίνει με ποιο τρόπο θα πέσει, πώς είναι η ευθεία, ποια είναι η κλίση της ευθείας, έτσι δίνει όλες τις παραμέτρους τέλος πάντων. Εντάξει, δεν έχει νόημα να μπω σε περισσότερη λεπτομέρεια. Ωραία. Και εδώ η μέθοδος για άμμους του Ονίλ και Μέρτσινσον, σου μπαίνουν κάποιοι συντελεστές σε 1, σε 2 και σε 3 που δίνονται από αυτό εδώ πέρα το διάγραμμα και από αυτά εδώ είναι το P ως P ultimate και αυτή εδώ πέρα είναι η μορφή της καμπύλης η οποία προκύπτει από αυτήν εδώ τη σχέση. Βλέπετε έχει το tan H, την υπερβολική εφαπτωμένη, έτσι. Tan H είναι υπερβολική εφαπτωμένη. Πιθανώς να ξέρετε τι είναι στην τριγωνομετρία η υπερβολική εφαπτωμένη. Και εδώ πέρα πάλι αυτές οι τιμές, ανάλογα με τη σχετική πυκνότητα του K-inf, K-ini, η αρχική τιμή του K. Μπαίνει εδώ πέρα μέσα, να η αρχική τιμή του K, εδώ μπαίνει το K-ini. Έτσι. Άρα θέλω το K-ini και μου χρειάζονται και αυτά τα PCS και PCD, τα οποία προκύπτουν από το, γιατί βλέπετε το P-ultimate εξαρτάται από το PCS και από το PCD και είναι το minimum αυτών των δύο ποσοτήτων. Αυτό είναι το PCS, αυτό είναι το PCD, το minimum είναι εδώ, το βάζω από εκεί και βρίσκω από αυτή τη σχέση την καμπύλη με την υπερβολική εφαπτωμένη. Ωραία. Τώρα εδώ πέρα λέει ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που αυτές οι καμπύλες, οι προηγούμενες δεν είναι απόλυτα ακριβείς, αλλά τέλος πάντων δεν έχουμε κάτι καλύτερο, αυτές είναι οι καμπύλες. Και θα κάνουμε και ένα παράδειγμα. Και κλείνουμε το μάθημα, σχεδόν κλείνουμε. Βλέπετε, έχω ένα παράδειγμα, λέω, εφαρμογής. Ένας πάσελος με άστρεπτη κεφαλή σε αμμώδες έδαφος μέσης πυκνότητας. Επειδή είναι αμμώδες μέσης πυκνότητας, το NH είναι 10 μεγανιούτων ανά κυβικό μέτρο. Άρα το KH, αυτό έχει γραμμική μεταβολή του K με το βάθος και το NH είναι αυτό. Το KH είναι NH επί Z δια B. Εντάξει. Οπότε υπολογίζω με βάση τον EH, βρίσκω το L0, αυτό το χαρακτηριστικό μήκος που λέγαμε. Το ε είναι το 26 GPa που είναι για μπετόν, ο πάσαλος είναι από μπετόν. Το Ι για την διάμετρο του πασάλου του ενός μέτρου είναι 0,0491 και βρίσκω το L0 που είναι 2,64 μέτρα. Βλέπετε το L0 είναι 2,64 μέτρα, πολύ μικρότερο από το μήκος του πασάλου που είναι 15 μέτρα. Άρα λοιπόν αυτός ο πάσαλος είναι μακρύς. Συμπεριφέρεται ως πολύ εύκαμπτος. Εντάξει. Και θεωρώ ότι έχω γραμμική συμπεριφορά καμπύλης PY, P μετακίνηση, ευθεία μέχρι το P, την παθητική όθηση, που η παθητική όθηση δίνεται από αυτήν εδώ τη σχέση, και μετά σταθερή. Κάνω μια απλοποίηση δηλαδή. Άρα δεν χρησιμοποιώ τις καμπύλες, ας πούμε, του Ονίλ και Μέτσινσον που έλεγα προηγουμένως, χρησιμοποιώ αυτήν εδώ την απλοποιημένη κατάσταση. Έτσι. Λοιπόν, κάνω λοιπόν την ανάλυση με τα πεπερασμένα στοιχεία, χρησιμοποιώντας αυτή την απλοποιημένη μορφή και βρίσκω, επειδή έχει άστρεπτη κεφαλή ο πάσαλος, έτσι έχει άστρεπτη κεφαλή, βρίσκω εδώ πέρα το διάγραμμα της οριζόντιας μετακίνησης. Εδώ βλέπετε ποιο είναι το διάγραμμα της οριζόντιας μετακίνησης. Τη μία φορά όταν έβαλα ένα οριζόντιο φορτίο στην κεφαλή του πασάλου 350 κιλονιούτων και τη δεύτερη φορά εδώ όταν έβαλα 600 κιλονιούτων. Τη μία φορά η μπλε καμπύλη με τα 350 κιλονιούτων είχε μια οριζόντια μετακίνηση 20 εκατοστά ο πάσαλος. Μεγάλη. 20 εκατοστά. Και η κατανομή της μετακίνησης με το βάθος είναι αυτή εδώ πέρα. Βλέπετε στα 2,5 μέτρα περίπου μηδενίζεται η μετακίνηση. Γιατί μηδενίζεται? Γιατί το L0 ήταν 2,64. Δηλαδή από τα 2,5 μέτρα και μετά δεν καταλαβαίνει τίποτα ο πάσαλος. Έτσι βλέπετε, είναι πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά στην επιφάνεια. Ενώ ο πάσαλος έχει 15 μέτρα μήκος. Όταν έβαλα 600 κιλονιούτων, ο πάσαλος πήρε μετακίνηση 60 εκατοστά, αλλά και πάλι δεν πήγε βαθύτερα η μετακίνηση, έφτασε μέχρι τα 2,5 μέτρα. Και μετά εγώ υπολόγισα από την ανάλυση αυτή που έκανα, υπολόγισα και το διάγραμμα των καμπτικών ροπών. Βλέπετε, οι καμπτικές ροπές είναι η μπλε και η κόκκινη. Η μπλε είναι για την πρώτη περίπτωση με ήττα 350 κιλονιούτων και η κόκκινη είναι με δεύτερη περίπτωση. Είναι 600 κιλονιούτων και βλέπετε πάει λίγο βαθύτερα η καμπτική ροπή μέχρι τα 4 μέτρα αλλά πάλι αρκετά κοντά και είναι θετική στην κεφαλή, βλέπετε είναι 300 κιλονιούτων και 600 κιλονιούτων, γιατί ο πάσαλος έχει άστρεπτη κεφαλή, άρα στην κεφαλή έχω καμπτικές ροπές και έχω μια μέγιστη καμπτική ροπή εδώ, μικρότερη εδώ, πηγαίνει από την άλλη πλευρά η καμπτική ροπή και μετά μηδενίζεται και η τέμνουσα δύναμη επίσης
είναι μεγάλη στην κεφαλή, είναι τα 350 κιλονιούτων και τα 600 κιλονιούτων, αυτά που έβαλα. Μειώνεται η τέμνουσα, πάει από την άλλη πλευρά και μετά μηδενίζεται και αυτή φτάνει μέχρι τα 4-4,5 μέτρα η τέμνουσα. Ωραία. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω εγώ. Νομίζω ότι τελείωσα το μάθημα. Αν θέλετε να μου κάνετε κάποια απορία. Άρα λοιπόν, τι είπαμε μέχρι στιγμής. Είπαμε ότι έχουμε για την εγκάρσια φόρτιση των μπασάλων υπάρχουν δύο τρόποι βασικά για να την αντιμετωπίσουμε. Το ένα είναι η απλοποιημένη μέθοδος του Μπρόμς, η οποία μας δίνει κάποιους κλειστούς τύπους, οι οποίοι τύποι δίνουν το οριακό φορτίο του μπασάλου. Δεν μπορείτε να υπολογίσετε με τη μέθοδο Μπρόμς μετακίνηση του μπασάλου. Γιατί είναι μια οριακή κατάσταση, άρα μας δίνει μόνο την οριακή κατάσταση. Άρα το μόνο που μπορούμε να βρούμε είναι ποιο είναι το μέγιστο φορτίο που μπορεί να πάρει ο πάσαλος. Αυτό είναι και το μειονέκτημα της μέθοδου Μπρόμς. Τώρα, μετά υπάρχει η δεύτερη μέθοδος που είναι με τα ελαττήρια Winkler. Προσομοιώνουμε δηλαδή το έδαφος γύρω από τον πάσαλο με οριζόντια ελαττήρια. Όπως κάνουμε και στην πεδιλοδοκό, μόνο που εκεί τα ελαττήρια είναι κατακόρυφα. Γιατί η πεδιλοδοκός είναι οριζόντια. Εδώ ο πάσαλος είναι κατακόρυφος και τα ελαττήρια είναι οριζόντια. Τώρα, τα ελαττήρια αυτά έχουν μια σταθερά. Η σταθερά μπορεί να είναι είτε σταθερή, δηλαδή να μην εξαρτάται από τη μετακίνηση, ή να εξαρτάται από τη μετακίνηση. Η πιο απλή περίπτωση είναι να μην εξαρτάται από τη μετακίνηση. Όπως έκανα στο παράδειγμα αυτό. Και η άλλη περίπτωση είναι να εξαρτάται από τη μετακίνηση, οπότε έχουμε τις καμπύλες του Μάτλοκ, του Ρίς και του Ονίλ που είπαμε προηγουμένως. Άρα λοιπόν, ανάλογα με την περίπτωση, το τι θέλετε να κάνετε, θα χρησιμοποιήσετε την κατάλληλη καμπύλη PY, την κατάλληλη ακαμψία του ελαττηρίου Winkler δηλαδή, και θα λύσετε τη διαφορική εξίσωση. Τώρα, η διαφορική εξίσωση δεν λύνεται αναλυτικά, θα πρέπει να τη λύσετε αριθμητικά και να πάρετε κάποια διαγράμματα σαν αυτά που σας έδειξα εγώ. Και στη συνέχεια θα πρέπει να οπλίσετε τον μπάσαλο, αν ας πούμε εδώ έχετε μια τέτοια περίπτωση και θέλετε να πάτε μέχρι 350 κιλοπασκάλ, θα βρείτε εδώ ποια είναι η μέγιστη καμπτική ροπή, 300 κιλονιουτόμετρα, και θα οπλίσετε τον μπάσαλο κατάλληλα, ώστε να μπορεί να παραλάβει αυτή την καμπτική ροπή. Ωραία. Υπάρχει καμιά απορία? Για να κλείσουμε.